Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Ο έντο Παπαγιανό, μεγάλη φύρα, φίλε. Μεγάλη φύρα. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα κόμπλα μου έδειξε τώρα εδώ πέρα. Ε, τούμπαρε και Σιντρουένο Παπαγιανόπουλο. Μπορεί να του πάρει και τον έχει εδώ κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μπορεί να του πάρει Σιντρουέν, εσύ. Σιντρουέν, το βάτραχο εκείνο που ανεβοκατέβαινε. Το πιο μικρό. Α, το πιο μικρό. Μόνο ο Παπαγιανόπουλο. Και ο κόκκινο μπορεί να του πάρει Σιντρουέν. Και ο κόκκινο, ναι, εντάξει. Τα κάνει όλα. Δεν τα ήξερα αυτά, δεν μου τα έπαιζε το 78, θα μου πει εγώ ακόμα γέννη του παιδί μου, ναι. Το Μίνι Κούπερ μπορεί να του πάρει Μίνι Κούπερ. Ε, δύσκολα πολύ. Μόνο μα τρέχει και τα ρίσκα χειρόφρο και πάρει κολοτούμπε. Δύσκολα, ναι. Μπεβέτη του πάρει εύκολα. Πισοκούνα εύκολα, ναι. Εγώ έχω φτάσει οριακά να του πάρω. Θα πιο επικίνδυνο αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Γρήγορα πισοκούνικα με λίγο. Γρήγορα δεν τα λε. Ε, άμα τα φτιάξει και βάλει τα M3 είναι δυνατά. Τα M είναι όλα δυνατά. Ναι, είναι δυνατά. Γιατί M εμεί οδηγούσαμε. Τι θα οδηγήσει. Ναι, έτσι πηγαίναμε. Έτσι πηγαίναμε. Δαντέλα. Τώρα τι οδηγά. Τώρα ήσυχα πράγματα, ταπεινά. Καλό είναι και το κουλφάκι. Πόσα άλογα έχει. 142. Ζάχαρη. Μια χαρά είναι. Καλό. Ζάχαρη. Ναι, ναι, κάτι. Είσαι ένα πολύ γρήγορο οικογενειάρχη. Αυτό. Ναι. Μπράβο, ρε. Πολύ γρήγορο οικογενειάρχη. Έτσι ακριβώ. Ξέρει ποιοι δεν είναι γρήγοροι, ρε φίλε. Ποιοι δεν είναι γρήγοροι. Στον πάγο που δεν κάνουν μεταγραφέ. Ε, ναι, α, γι' αυτό την ξεκίνησα τη δουλειά. Ε, ναι, πήγε να σε πάω εκεί πέρα. Ναι. Με σε έπιασα εγώ την ασή στην τζίπησα. Είμαι έτοιμο να τη μπρόξω τα δίκτυα. Αρχίσαν τα όργανα. Δικαιωνόμαστε δηλαδή. Ε, αφού είναι αργά, πήγαν πίσω όλα, ρε φίλε. 10 μέρε πίσω. 10 μέρε πίσω. Μήπω επειδή βγήκε η Νέα Δημοκρατία πήρε χαμπάρι ο άλλο ότι δεν πάρει τίποτα και κάθεται πίσω. Λέω. Να βάλει, να μην βάλει λίγο να χτίσει λίγο κάτι. Εδώ μπούζε φωτογραφία τον υφυπουργό αθλητισμού να το βάλει με τον χώρο. Τον Αβγενάκη. Τον Αβγενάκη. Αφού την έχουμε τη φωτογραφία αυτή, εντάξει. Τον έχει όμω και βάλανε. Με συντούμπα. Δεν τη βάλανε. Δεν τη βάλανε. Τον έχει τον Αβγενάκη και με συντούμπα όμω, ο οποίο ήταν πέρσι εδώ στο Πάοκ Μπενφίκα. Ναι. Και λέει Πάοκ και όφιλε με ασπρόμαυα χρώματα μα ενώνει, λέει. Ήθελε είναι ο φίτη ο Αβγενάκη. Α, είναι ο φίτη. Ναι, άρα δεν τον χωνεύω. Γιατί. Α, είναι κριτικό. Κριτικού δεν του χωνεύει. Είναι ο φίτη, φανατικό. Ο παδό έχει δηλώσει ότι είναι ναι. Όφηρε, παιδί μου. Άρα κάνει τη αλλά πάλι μια το μάγκα μέσα έξω την κότα κάνει. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ο παδό ήταν και στην Τούμπα πέρσι. Είχε έρθει εδώ. Λέει, και τον πλακώσατε. Ε, όχι, γιατί να τον πλακώσατε. Σιριζέο, γιατί. Όχι, ρε φίλε. Κολυτάρι. Τι Σιριζέο. Αν δεν είναι δημοκρατία, ρε φίλε. Αφού σου είπα, είμαστε πολύ πολιτισμικοί εμεί. Είστε, είστε. Ναι, και μια που το πήγε τώρα εκεί κατευθείαν, ποιο πήγε πρώτο στο πρωθυπουργικό μέγαρο εκεί πέρα για επίσκεψη με το που έγινε η παρουσίαση. Τα είπα και έξω, τα κουβεντιάσαμε. Εσεί είναι δημοκράτε δεν τα κοιτάτε αυτά. Εκεί, εγώ δεν είμαι τίποτα. Όμιλος, ναι. Αυτό πολλούς... πάλι δεν βγάζει. Αφού είναι χαλασμένο, το είπα. Αυτό πάλι δεν βγάζει. Ανοίξουμε τώρα πόρτες παράθυρα. Γίνει χαμός εδώ τώρα, ναι. Λοιπόν, εμείς δεν κινδυνεύουμε. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ποιο κινδυνεύει να πάθει έφραγμα αν δεν έχει κλιματιστικό. Εμείς δεν κινδυνεύουμε. Όχι, εμείς ακόμα είμαστε σε. Ο Καρελάκης είναι επίφοβος. Οριακά λες. Ο Μπούζος δεν κινδυνεύει. Ο Μπούζος είναι πιο φύτα από όλους, δε φίλε. Χαμπάλ δεν πεινάει. Ο κόκκινος είναι επίφοβος. Ο κόκκινος είναι επίφοβος. Ναι. Ε, αυτοί δύο είμαστε. Είναι. Αυτοί, ναι, δεν έχουμε άλλους που είναι. Ο Ζαΐρη πώς το βλέπεις. Ζαϊράκος. Νεαρός ηλικία. Νεαρός είναι. Να νεαρός. Ήταν μια δεκαετία πάνω, ναι. Θα κινδύνευε κι αυτός. Του έδωσα τριαδούλα χθες ο Ζαϊράκου. Να δω, θα τη θυμηθεί, θα με πει. Φώναξε αυτό το βρικόλακα που τα φτιάχνει. Ναι, ναι. Δεν τον βρήκα στο τηλέφωνο. Τώρα ξέρεις τι δουλειές κάνουν αυτοί. Αυτοί κόβουν ναι. Κεράμου. Τι γιατρό δεν βρίσκεις. Να το. Άκου λίγο όταν σε φτιάξουν το πρωινό. Άκουσε το λίγο. Αράβικα πάλι σε έβαλα. Να το. Αυτό αλβανικό δεν είναι. Αλβανικό είναι αυτό. Αλβανός ναι, αλλά το πήραν από εμάς. Αλβανός το τραγουδάει.
Αλβανίδα είναι η κορυφαία του τέλος πάντων. Η Βανδύ. Όχι, αυτό είναι άντρας. Άντρας. Αυτό είναι ένας Άραβας. Αλβανίδα δεν ακούς τώρα. Την Αλβανίδα Βανδύ με βάλεις να ακούσω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Το πήραν το τραγούδι από εδώ. Φέρε μου και το Σερντεμπέ από πάνω, κάνε τον Αλβανό Ντέμι. Α, ο Σερντεμπέ που θα πάει στο Αμβούργο, θα πάει για μπάνια. Άκου τι είπε, ρε. Τι είπε Σερντεμπέ. Θέλει να φύγει, να πάει στο Αμβούργο να δουλέψει. Δεν ξέρει όμως. Και τι είπε εδώ, ρε παιδιά. Δύο ωραία θάλασσα, Αμβούργο. Πάει Αμβούργο, διακοπές. Διακοπές στο Αμβούργο, ρε φίλε, γιατί οι άλλοι κατεβαίνουν, αυτός ανέβει απάνω του. Τι καλό το Αμβούργο. Τι είναι, η ωραία. Καφέ νερό. Καφέ νέρο στο Αμβούργο τώρα. Λίμνη. Φεύγει αυτό, θα το χάσουμε τώρα. Λέει, θα πάει διακοπές. Την άκουσε την Βανδύ. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Καλά και το άλλο δεν σ' άρεσε. Άκου τον. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι. Πολύ λαγκαδά μυρίζει. Λαγκαδά. Δεντροπόταμο. Πολλοί από αυτού είμαστε, ρε φίλε. Πολύγνη είμαστε μια χαρά. Πολύγνη την πέρα. Τι με ρεμπτή, τι πολύγνη μια χαρά. Δεντροπόταμο. Εκεί. Όλο ο Πάοκ εκεί. Εντάξει, ναι. Το πήραν πάντω στην Αλβανία αυτό το τραγούδι. Και από 3 εκατομμύρια views, γιατί είσαι του Ιντερνετ και τα νιώθει, το πήγαν στα 500 εκατομμύρια. Κονόμηση κόμενα. Πάει κόμενα. Έλει το πρόβλημα τη εκπομπή. YouTuber έγινε. YouTuber. Θα το έχουμε τώρα το καλοκαίρι λίγο να ξεσκονόμαστε, γιατί βαρέθηκε το άλλο. Δεν τρελαίνομαι εγώ με τα τραγούδια. Ναι, αλλά ο κόσμο τώρα θα μα ζητάει καλάλι. Ο κόσμο θέλει να ακούσει πληροφορία. Τώρα πάμε προβλήματα. Ποιο ήταν ο πρώτο που επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργικό Μέγαρο? Ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Ιβάν δεν πήγε? Όχι, Ιβάν δεν πήγε. Γιατί... Πρώτος, πριν κάνει ορκιστή, πριν βάλει το χέρι στο βιβλίο που το βάζει τέλος πάντων. Θα τρώγε μια κροτσιά, μα πήγε εκεί ο Ιβάν. Λες! Καλά, εγώ λέω καλό στον κύριο Ιβάν. Ναι. Τι κάνετε? Πώς πάει το λιμάνι απάνω? Έχουμε τίποτα να συνεργαστούμε? Πού θα βρουν άλλο να ταχώνει? Έχεις να κλάψεις πολύ φέτος. Από πού? Ποδοσφαιρικά, εμένα δεν με νοιάζει. Εξαγωνιστικά θα τα κλέσει, θα ξέρει. Αυτό είμαι σίγουρο. Ναι. Γι' αυτό είμαι σίγουρο. Μαζί σου εδώ. Τα εξαγωνιστικά θα τα λύσει όλα τα εξαγωνιστικά. Είστε και νεοδημοκράτε εδώ. Ναι. Είστε και παοξίδε. Ποιοι εδώ. Γενικά εδώ. Αφού ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά πήγε και συμπόλαιο, πήγε μια χαρά. Δεν ξέρω, το ΣΥΡΙΖΑ το κυνηγούσατε, βλέπω. Το δηλαδή ήσασταν ΠΑΟΚ, πήρατε ντάμπ και κυνηγούσατε και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα την πληρώσετε φέτο. Λε. Έτσι πιστεύω ότι είστε αγνώμονε. Αγνώμονε. Ο Ολυμπιακό είναι αγνώμο, πήρε δύο πρωταθλήματα με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο πήρε. Ένα πήρε η ΑΕΚ και ένα εμεί πήραμε. Μια χαρά. Καλά είπε ο κύριος Κωνσταντινές. Τα μοίρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μοίρασε, λέει ο Κωνσταντινές. Ωραία, τώρα έφυγε εκτός από την κυβέρνηση Κωνσταντινέας. Ανοίγει το σώμα παραπάνω. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Γιατί ο ΠΑΟΚ άργησε. Και 18, χθες προβλημάτισε. Ναι. Μέτρια ήταν εμφάνιση. Θα το συνηθίσεις φέτος. Λες. Κάτσε βρε αγόρι, τα φιλικά τώρα. Θα σκάσω εγώ για τα φιλικά. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα, όπως λέει και ο Φερέρα, είναι ώρα να πάρω αποφάσεις. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Προβληματική εμφάνιση. Άργησε. Δεν παίρνεις αποφάσεις. 10 Ιουλίου φτιάχνεις ομάδα. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Έτσι λέω εγώ τώρα, ναι. Όχι, σωστά λες εσύ. Ναι. Σωστά λέω. Κι εγώ έτσι λέω. Ναι. Εγώ έτσι λέω. Ναι. Αλλά αλλάζει προπονητή ξαφνικά, ρε φίλε. Για μην άλλαζε. Αφού ο Λουτσέσκο τρελάθηκε. Λέει φεύγω. Δε, αφού με φαίνεται στόχο, με φαίνεται άρε Αγκούστο. Δεν με κρατάτε καν. Δεν με κρατάτε τσακό. Εμείς τα είπαμε τότε. Ναι. Σιγά σιγά αυτό γίνεται. Είδε το έργο δηλαδή ο Λουτσέσκο και δεν έφυγε μόνο για τα λεφτά, κύριε Φραγκούλη μου. Δεν έφυγε μόνο για τα λεφτά. Έφυγε γιατί είδε ότι το έργο πάει να αλλάξει, να πούμε. Ναι, δεν έφυγε μόνο για τα λεφτά. Σου λέει, θα φύγω, νταμπλούκωσα αίτητος, θα με θυμάστε. Βέβαια. Και όταν θα αρχίσουν οι φάπες κάποια στιγμή, θα με ξαναφωνάξετε, να πούμε. Όπα! Πάνω στο άλογο, καβαλάρι, σαν τον Κωνσταντίνο, τον Άγιο Δημήτρη μάλλον. Ο Κωνσταντίνος ήταν σε άλογο πάνω δικό σου. Και ίδιο σκοτώναν, δεν ξέρω. Ναι, όχι, ο δολοφόνη και ίδιο ήταν. Έλα ρε σε τώρα, μην τα αρχίσουμε αυτά τώρα. Παλιά σέματα είναι. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε ακριβώς τι έγινε τότε. Αφού βαράγαν τον κόσμο. Βάραγαν, ναι. Λοιπόν. Τους κάνατε αγίους. Ναι. Θα κάνουμε και σε ένα φαλακρό και εμένα φαλακρό. Δεν σκότωσα ακόμα κανένα. Φαλακρό Άγιο. Έχει δει φαλακρό Άγιο. Χθες σε πήρε ένα από. Δεν πουλάει ο φαλακρό. Δεν πουλάμε εμείς. Φαλακρό πρόεδρο. Ηνωμένων Πολιτείων έχεις δει ποτέ? Όχι. Όχι. Αλλά με ψεύτο περουκίνι, με βαμμένα μαλλιά έχουμε δεν δει. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πρέπει παρακάτω να σπάσουμε γι' αυτό. Δεν μπορεί καραμέλα, να είναι ο φαλακρός, να πούμε. Λοιπόν, ο Ζαμπά ήταν χθες καλός. Ναι. Το μάτς και εγώ δεν το είδα όλο να κάτσω να. Γιατί ήμουν παρεούλα. Ο Σβιντέρσκι έβαλε δύο γκολάκια πάλι με το καλημέρα, έδειξε ότι είναι το παλικάρι άλλο επίπεδο. Πιο πολύ το βλέπει τον γκολ από τον. Αυτά τα είπαμε. Ο Σβιντέρσκι είναι μέσα στι φάσει. Ναι. Ο Σβιντέρσκι το έχει τον γκολ από μάνα, ρε παιδί μου. Είναι η κατασκευή του τέτοια. Θα είναι ο νέο Πάπριτσα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι μανίσια κατασκευή. Βάζω γκολ. Αυτό με θυμίζει. Το Πάπριτσα στο πιο όμορφο λίγο. Παίχτε δήλωσα μαθαίνουμε ακόμα τι απαιτήσει του προπονητή. Είπαμε, πήγε πίσω ΠΑΟΚ. Τι σύστημα παίξατε? 4-4-2 πάλι. Από πού είναι 4-4-2? Λοιπόν, Πασχαλάκη. Ναι. Μάτο Σίγκασον Βαρέλα Ροντρίγκο Σουάρε. Τετράδα. Δύο κόφτε. Κάτσε Αγκούστο. Στα χαφ, ναι, δεξιά. Άπκον κορυφή, Λάμπρουμ Λιμιός,
Μπάντες και ο Πέλκας σε δεύτερο φορ πίσω από τον Άκμον. Στο δεύτερο μήχρονο αυτή. Ο Πέλκος ήταν δεύτερος επιθετικός. Όταν έπαιζε έτσι ο Πάοκ πέρσι με τον Πέλκα, γιατί το γράφατε 4-2-3-1, ενώ τώρα με το ίδιο σχέδιο το γράφετε 4-4-2. Ωραίο. Μια ερώτηση του Κωστή Ραπτόπουλου. Δηλαδή, όταν έπαιζε ο Πέλκας πίσω από τον φόρ, όποιος ήταν, το γράφατε 4-2-3-1. Ναι. Τώρα παίζει ας πούμε φόρο όποιος να είναι και παίζει ο Πέλκας από πίσω, το γράφεται 4-4-2. Ναι. Πέρσι εγώ σας έλεγα, αυτό δεν είναι 4-2-3-1. Ο Πέλκας είναι δεύτερος φόρ. Ναι. Το γυρνάτε στα δεν κάθε... έπαιζε όμως συνέχεια έτσι ο Πέλκας. Δεν έπαιζε όλο το διάστημα δεύτερος φόρ. Τι έπαιζε. Έπαιζε με ένα επιθετικό πόλεμο, έπαιζε και στα πλάγια και λέγαμε το χαραμίζει. Ποτέ δεν έπαιξε ο Πέλκας. Έπαιξε μάτσα. Ουδέποτε. Κανένα μάτσα. Θες να σου βάλω πώ έπαιξε. Κανένα. Θα το βρω. Κανένα. Θα το βρω τώρα. Οπότε μην γράφετε. Μην λέτε το 4-4-2 το περσινό. Φέτος 4-4-2, ενώ πέρσι το γράφατε 4-2-3-1. Η διαφορά είναι στα χαφ. Ναι. Στα χαφ είναι τι η διαφορά. Χαφ, δηλαδή. Ότι αυτός ο ναι. φίλος μας ο Φερέρα ναι. παίζει ουσιαστικά με δυο εξαροχτάρια. Πού ήταν. Δεν τα έχουμε, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ενώ ο Λουτσέσκο έπαιζε με οχτάρια. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Λουτσέσκο έπαιζε ναι. με οχτάρια. Η τετράδα στην άμυνα του ήταν στα 5 μέτρα, στα 8 μέτρα ο καθένας. Στα εξτρέμ ήταν back. Εντάξει, έπαιρνε λίγο από Ferguson να πούμε Manchester United. Μου αποθεώνει τον Λουτσέσκου. Καθόλου. Ε, τι καθόλου. Έκανε το αυτόν. Ferguson μου λες εδώ. Βλέπω ότι τώρα οι γραμμές ναι. μεγαλώσανε, η τετράδα άνοιξε. Βλέπω λίγο τα νερά μπάζουνε. Οι δραυλικοί δεν υπάρχουν να κλείσουν τις βρύσες. Ο Τρέγιας είναι διακοπές. Ο Τρέγιας. Ναι, ναι. Ωραίος. Τον ναι. έχω φέρει μια μέρα στο σπίτι, φίλε. Ναι. Τον έχω σαν πάνω σε ένα κουτάκι. Πώς μπήκε μέσα ο θηρίος. Ναι. Πώς βγήκε. Ήρθε καθαρός και βγήκε βρεγμένος. Έτσι πρέπει να είναι. Τον Τρέγια. Λέω τι πάλι είχαν σε σειρά. Λοιπόν, τον καλημέρα, καλημέρα Τρέγια. Καλημέρα φιλαράκι μας. Πήγε στο Καραϊσκάκι εκεί. Καλά έκανε. Το πήγε η γυναίκα του στο Καραϊσκάκι εκεί στο Δελφινάριο. Τον στο Καραϊσκάκι πήγε διακοπές. Ο άλλος πάει στο Αβούργο, αυτός πήγε στο Καραϊσκάκι. Στο Δελφινάριο πήγε. Στο Δελφινάριο. Λοιπόν ακούστε, ανοίξαν οι γραμμές. Τα χαφ δεν είναι τα χαφ που πρέπει να είναι. Ο Μπίσες Βαργέρα σε ένα χρόνο με αυτά τα κιλά. Εντάξει, τον Μπέλκα δεν τον κάνατε να πούμε ανανέωση συμβολέου. Χαφ δεν πήρατε. Εντάξει, ο Ίγνασον δεν βλέπω να πατάει καλά. Κάτσε, φτάσε. Τα είδαμε και πέρσι. Μην του παίρνει όλου αυτού. Τώρα είδατε τώρα φέτος αυτά που βλέπαμε πέρσι. Άστα τώρα να πούμε. Το ψωμάκι σου έτσι. Το ψωμάκι σου φιλικά τώρα γίνονται εδώ ανακατοσούρε. Τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι, ρε μπαγάσα. Με φέρατε. Τρελαίνεσαι, ρε μπαγάσα. Ένα χρόνο δεν μπορεί να τα πει όλα αυτά. Με φέρατε τον καθηγητή μυστήριο. Ποιο. Τον προπονητή να πούμε. Καλό. Πολύ καλό. Για κάνει πειράματα στο χημείο με τον Κούγκα είναι. Πολύ καλό ο προπονητή. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι που είναι όλοι απάνω εκεί. Όλοι απάνω τα που είναι. Ναι, αλλά δεν off the record μου τα λένε. Ναι, ναι. Όχι στον αέρα αυτά που είναι να πούνε. Εντάξει. Off the record. Γύρισε ο Κυριάκος να δίνει το μάθημα. Ο Κυριάκος δεν θα γυρίσει. Δεν θα γυρίσει. Αφού δεν έκανε δηλώσει εδώ. Πού θα δουλέψει τώρα. Λέει, εγώ δεν γυρίζω. Λέει, ναι. απόφαση θα τον πάρουν στον πάγο ξανά πώ θα σου Δεν νομίζω. Αυτό θέλει να πολιτευτεί ο άνθρωπο. Θέλει να ασχοληθεί ξανά. Και μέχρι τότε δεν θα τρώει σάμαλι. Γιατί δεν έχει λεφτά άνθρωπο. Πόσα λεφτά να έχει. Πόσα έπαιρνε από τον πάγο. Πού να ξέρω, έπαιρνε ένα καλό ποσό άνθρωπο. Να ήταν σφιχτό και σε ένα χρόνο. Δεν τα τρώνε αυτά τα λεφτά, δηλαδή άμα κάνει άνεργο. Ε, όχι, δεν τα τρώνε. Θα τον βάλει στο Μακεδονία Παλά, θα σερβίρει. Πρέπει να χώνε να τον βάλει, θα βρει την άκρη. Τελείωνε, ρε, πάμε λίγο μετά. Πάλι με τον Πάο, θα βρει δουλειά εκτό Πάο. Γιατί να μην βρει άνθρωπο. Δεν θα βρει, το λέω εγώ. Ε, φαγώθηκε. Βάζει ένα στίγμα. Βάζω, ναι. Θα το βάλει ένα πόστο, α πούμε, ναι. στη, να παίρνει τα φάξ. Τα email. Τα φάξ. Κάτι να κάνει. 300. Είναι... Τι είναι. Μορφωμένο παλικάρι, με γνώσει, με εμπειρία πλέον. Τα φάξ θα το βάλει να κάνει. Φάξ θα βάλει να μάζει ένα. Άλλο σε λέω. Πάλι στον πάγο θα τον μαζέψει. Δεν πάει ο άνθρωπο. Εδώ το είπε. Τώρα να αναιρέσει δηλώσει εδώ. Εδώ πριν. Και ο Γεωργιάδη είπε δεν πάει στον Ολυμπιακό. Τέσσερι μέρε πριν. Ναι. Πέντε που τον έβγαλε εδώ Ζαήρη και ο πάγο. Η απόφαση είναι λυμένη λέει. Ναι. Λοιπόν το θέμα είναι άλλο. Μα δεν μα ενδιαφέρει. Ο Κυριάκο να είναι καλά Ζαήρης, το παλικάρι. Ο Ζαήρη τον έσκησε να πούμε. Γιατί. Τον Κυριακό πάρε το Πασόκ του λένε σαν χλαμάρα. Ε, καλά, είναι αλήθεια το είπε. Πολύ ωραία του είπε. Πασόκ πλέον δεν υπάρχει. Ζαήρη είναι μπρουτάλ. Και αν ο Κυριάκο ήταν σε άλλο κόμμα θα έβγαινε 99,9% με ψήφου. Αν ήμουν αυτά από του πιο ψηλό θα παίζα Εθνική. Και εγώ αν ήμουν 20 πόντου πιο ψηλό, θα έπαιζα NBA μπάσκετ. Και εγώ αν είχα φαβορίτη, θα πιέζα τον Κόκοτα. Όπα, να τα μα. Ναι, αλλά αφήνει μουστάκι τώρα. Αφήνει μουστάκι τώρα. Λοιπόν, πάμε στα του Πάουκ. Πάμε στα του Πάουκ όπου περιμένουμε πλέον αποφάσει. Μπανιώτη, σήκω στο τηλέφωνο. Σε παίρνουμε, δεν το σηκώνει. Μα παίρνει, κοιμόμαστε. Μπανιώτη, τι είναι ο Μπανιό, γιατρό. Γιατρό, θέλω να το κάνω μια ερώτηση να πούμε ιατρική φύσεω. Για ποιο λόγο. Για να ρωτήσω κάτι. Ναι, λοιπόν. Παίχτη ψάχνει ο Πάουκ. Άμαρε, κουγιανε, υπάρχει κούρασε. Όνομα σήμερα, γι' αυτό σου λέω τώρα. Ναι, σε κούρασα, έχω θέματα εδώ. Σας έδωσε Κυριάκος το όνομα. Δέμα, ο Κυριάκος δεν είναι στον πάγο. Ψηφίστε τον τότε, ναι. Προτάθηκε ο Ισπανός μέσος Σέρτζι Σαμπέρ. Παίχτης Μπαρτσελώνα. Τι κουσούρι έχει, ας την Μπαρτσελώνα. Παίχτης Μπαρτσελώνα. Τι κουσούρι έχει, 24χρονος μέσος. Τι κουσούρι έχει. 1,81 ύψος. Καλό μπόι.
τον έδωσε δανεικό στην Οζάκα. Η Οζάκα που είναι? Στην Βίσε Κόμπε, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία τον έδωσε. Ναι. Και τι έκανε εκεί? Και γυρίζει εκεί. Τι έκανε? Γυρίζει τώρα από την Ιαπωνία. Έπαιξε και... Έπαιξε στην Ιαπωνία. Πώς έκανε, τι έκανε, τι. Δεν τα έχω εδώ εύκαιρα τώρα. Έβαλε θα σα δώσω μετά. Μάρκαρε. Χάφ είναι αυτό, είπαμε. Χάφ. Εξάρι. Εξάρι. 1,81. Ναι. Παίζει σε όλε τι θέσει τη γραμμή. Κουσούρι έχει τραυματισμό. Προτάθηκε. Όχι, δεν έχει που έκανε. Κανα αυτό άνω ενό. Δεν έχει, δεν έχει. Κανα στράγαλο καλμένο. Τώρα εμφανισιακά θα μου το ξεφορίζει, δεν θα σου γεμίσει το μάτι. Αυτό. Ναι. Πώ το λέγα τον άλλο που σκοτώθηκε, τον James Dean. Το James Dean. Να, ναι, ναι, το μοιάζει λίγο, το James Dean θα φέρει. Ναι, 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 το μοιάζει λίγο ο Κωνσταντίνε μου. Θα γεμίζουν τα μαρκίζ πάλι. Πάλι! Για πες, boy. Ένα, τώρα θα σα πω, 74 κιλά, 1,81. Καλό. Ισπανός. Ισπανός. Εξάρι κυρίως. Εξάρι, ναι. Εξάρι κυρίως. Τι κάνει? Στη Βίσε Κόμπε έκανε 11, 13, 16 μάτς. 16 μάτς. Ναι. Στην Ιαπωνία ήταν αναπληρωματικός. Δεν πήγε. Τον έδωσε δανεικό του Γενάρη. 16 μάτς έκανε. Έκανε 16 μάτς. Πόσα γκολ έφαγε η ομάδα του αυτή? Τώρα μην με ρωτάς. Τι πόσα γκολ έφαγε? Πόσα γκολ έφαγε? Η Βίσε Κόμπε τώρα με τη Βίσε Κόμπε. Πόσα έφαγε η Βίσε Κόμπε από αυτό εκεί πέρα? Κάτσα σου πω τώρα τι κάνει η Βίσε Κόμπε. Μια μέτρη ομάδα είναι η Βίσε Κόμπε. Το στέλνανε δηλαδή στο λεβαδιακό τη Ιαπωνία. 13η ομάδα. Ω, καλά, εντάξει, θα το φέρω σε εσά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το φέρουν. Είναι ένα από τα ονόματα τα οποία προτάθηκε. Να πάρτε μπάμια σε δύο ή τρει. Ούτε αυτό αρέσει. Πού έπαιξε φέτος? Σου είπα που έπαιξε. Είναι άνοιγε, στο ρόστερ της Μπαρτσελώνα. Ναι. Τον έδωσε δανεικό η Βίσε Κόμπε. Ναι. Βέβαια, να μην το τεντώσουμε γιατί είναι ένα παίκτη που προτάθηκε. Δεν είπαμε ότι ο Πάουκ τον παίρνει. Μπορεί να τον παίρνει ο Πάουκ. Ναι. Δεν ξέρω αν τον παίρνει. Ναι. Ναι. Δεν είπαμε ότι τον παίρνει ο Πάουκ τον συγκεκριμένο, αλλά και μόνο που είναι παίκτη της Μπαρτσελώνα. Ναι. Βέβαια, η Μπαρτσελώνα το δίνει ενίοτε δανεικό αυτό. Ναι. Βίσε Κόμπε, Λας Πάλμας, Γρανάδα. Το δίνει δανεικό. Έπαιζε βασικό εκεί στη Λας Πάλμας και στη Γρανάδα να πούμε. Έκοβε. Έπαιζε, ναι. Έκοβε. Έπαιζε, ναι. Ρε πάει, φουκαρά πάω. Φουκαρά, τέτοια θες, ψοφάς. Τι το καλοκαίρι θα είναι η εποχή σου. Ναι. Από το Σεπτέμβριο πάλι θα, είναι η δικιά σου. Θα αρχίσουν τα που πονάνε και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Τώρα χώσε. Δώσε γιατί έχεις και πάτημα, γερό πάτημα. Εγώ σου βάλω το ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Μπούζας εδώ να κλαίει. Έτσι. Θα πω, κύριε Μπούζα, δεξιώσεστε. Εσύ θα βάζεις τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα βάζω το που πονάνε. Αναλόγως. Δευτέρα τι θα γίνεται. Λοιπόν. Ναι. Τίποτα άλλο είναι από εδώ. Τελείως. Ναι. Περιμένουμε πλέον την Παρασκευή ένα φιλικό που έχουμε με το Πανεπιστήμιο της Κλούζ εκεί. Όχι τη μεγάλη ομάδα. Θα παίξει με Πανεπιστήμιο. Ουνιβερσιτέα Κλούζ κλείνει 100 χρόνια εκεί. Όχι φοιτητές. Και γιατί δεν παίζει με τη θύρα 10 εδώ πέρα που είναι στο Πανεπιστήμιο που έχουν κατάληψη συνέχεια. Είναι κομμουνιστές. Παίξτε εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι. Παρασκευή φιλικό έρχεται το ΠΑΟΚ μετά εδώ πέρα. Ναι. Περιμένουμε μεταγραφές και ξαναφεύγει πάλι Ολλανδία μαζί με Ζαΐρη. Ναι. Θα πάει μετά και ο Ζαΐρης εκεί, στο δεύτερο σάδιο. Θα δει τις μεταγραφές ο Ζαΐρης. Ναι. Θα πρέπει στο στάδιο το δεύτερο λοιπόν, εκεί που θα είναι ο Ζαΐρης, να είναι εκεί παίχτες. Ναι. Αν δεν είναι, ο Πάκο έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στα χαφ. Τέλος. Ρε μπάς και πήρατε χαμπάρι ότι με τη Νέα Δημοκρατία κάνετε πίσω. Γιατί στην Ευρώπη τι πήρε με απόφαση. Αφού δεν απάτε που δεν απάτε. Πώς δεν απάμε. Και τώρα μια που είπαμε Ευρώπη, οι ομάδες. Πότε πήγατε δηλαδή στην Ευρώπη για να πάτε και τώρα. Δεν έχει σχέση άμα είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Ναι, αυτό λέω. Εμείς τους θέλουμε τώρα για την Ευρώπη, για το πρωτάθλημα. Δεν σας βλέπω ζεστούς. Το πρωτάθλημα στο τσεπάκι το έχουμε, ρε φίλε. Α το πρωτάθλημα. Αφού οι άλλοι είπαμε με δύο μαύρους στόπερ δεν θα πάμε πουθενά. Τελείωσε. Ναι. Με δύο μαύρους στόπερ. Λοιπόν, χθες είχαμε ναι. την Αστάνα που είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ να κερδίζει 1-0 την Κλούζ. Oh. Τι όχ. Oh. Εσά. Oh. Ναι. Α, όχ. Ούτω άλλο όχ. Και στο άλλο παιχνίδι η Celtic κέρδισε 3-1 τη Σεράγιο. Oh. Περνάει δηλαδή η Celtic από ό,τι δίνουν τα πράγματα και μάλλον η Αστάνα. Αστάνα, Celtic, ο Άγιαξ, η Δυναμό Ζάγκρεπ είναι πιθανές αντίπαλοι oh. του ΠΑΟΚ και η Κοπεχάγη για το Champions League. Με αυτές τις 5 έχει να παίξει, ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχει να παίξει. Με ποιο χάφ, με τον Κάτσε θα πας εκεί και τον Καντουρί. Άμα πας... Α, Καντουρί. Καντουρί τώρα τι είπα τον Καντουρί. Έκανε δηλώσεις. Ναι. Έκανε δηλώσεις και επιβεβαίωσε αυτά που σου λέω. Μπράβο. Έτσι. Τι είπε. Είπε, λέει, εγώ 2 χρόνια λέει. Ναι. Έκανα απλά ότι μου έλεγε ο προπονητής μου. Ναι. Η θέση μου είναι το οχτάρι. Μπράβο. Να παίζω, λέει, 8. Εσωτερική μεταγραφή, γράψτε ναι, το πρώτο σελίδα. Να παίζει οχτάρι. Εσωτερική μεταγραφή. Εφόσον ο Λουτσέσκου ήθελε να με βάζει στα άκρα, οκ, εγώ δεν έκανα πρόβλημα, αλλά πλέον νιώθω καλά, λέει. Τι θα γράψουμε τώρα εμείς. Εσωτερική μεταγραφή. Εγώ λέω τις δηλώσεις του Καντουρί, ο ίδιος εσύ. Γιατί δεν τον κράζατε τον προπονητή αφού που αφού η ομάδα ήταν αίτη, ρε φίλε. Πώς θα κράξει κάποιον όταν. Ακόμα και έτσι ρολάρει. Ο παίχτης λέει: εγώ νιώθω καλύτερα. Εσωτερική μεταγραφή ο Πάο. Εσωτερική μεταγραφή. Οχτάρει ο Καντουρί. Εγώ ένα πράγμα φοβάμαι για τον Καντουρί. Γύρισε στα λιμέρια του ο Κάτσε. Ναι, να εσωτερική μην... μεταγραφή. Τι τα έμαθε αυτά, ναι. Τα κλεισέ. Έρχεται ο Ολιβέρα. Ο Ολιβέρα δεν έχει. Θα πάει προ τα εκεί μάλλον. Πού θα πάει. Τον πάρει ο Λουτσέσκου μάλλον. Ποια ευρωπαϊκή ομάδα τον θέλει. Ο Πάο. Άλλη. Και η Αλχιλάλ. Εσεί Βαλκάνοι. Πόσε προτάσει εδώ ολόκληρο
Φορτούνι το λέγαμε, τον κάνουμε, τώρα ούτε μισή πρόταση δεν έφερε. Γελούσαμε με τον Φορτούνι. Γελούσαμε, για... αλλά ο άλλος έχει δύο τουλάχιστον. Γιατί να μην γελάσω και με τον Ολιβέρα, αφού γελάω. Γελάμε με τον Φορτούνι. Ναι, 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 θα πάει στην Αγγλία ο Φορτούνις. Ναι, ναι, σωστά. Μόνο διακοπές μπορεί να πάει στην Αγγλία ο Φορτούνις. Διακοπές. Θα πάρει ο Big Ben να δει εκεί, να γουστάρει. Πάρει καμιά σπιρουλίνα Μάρκους Ρόερ από τον Ελοβάρη που είναι και χορηγός μας. Να δυναμώσει λίγο. Αλλά λοιπόν. Μια μέρα ο Ελοβάρη. Θα τα πω μετά. Θα μου τα πεις μετά για τον Ελοβάρη. Το ξέρω, τον έχω γνωρίσει κι εγώ τον Ελοβάρη. Λοιπόν. Μας ακούει, ναι. Ναι, ναι, μας ακούει, το γνωρίζω κιόλας. Έχω πάει εκεί κάτω και σπιρουλίνες, δυνατός. Δυνατός. Όχι μόνο σπιρουλίνες, τον κόκκινο τενέδωσε και ένα Viagra φυτικό. Και κυνηγούσε τις γειτόνισσες. Αλλά έτσι. Και όχι μόνο γειτόνισσο κόκκινο, έτσι. Σπιρουλίνα ήθελε να πάρει τα πάνω του, τούρμπο. Λοιπόν, μπορεί τα παιχνίδια να έχουν σταματήσει για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ridge's Casino. Car or cash, κυρίες και κύριοι, να το θυμάσαι γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Πάτε στο καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς συμμετοχής, περιμένετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μαζεύετε λαχνούς και ο παλίκαρός μας, ο Κώστας Κωνσταντίνης, θα κάνει την κλήρωση. Εκεί θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε 5.000 ευρώ σε μετρητά ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Κώστας Κωνσταντίνης αμέσως τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό. Επικοινωνία, η γνώμη σου να μετράει, να λες το μακρύ και το κοντό σου ελεύθερα. Τότε μπες στο community, την online πλατφόρμα της Q. Εδώ διαμορφώνεις την Q μαζί με άλλους, ανταλλάσσεις απόψεις, συμμετέχεις σε εθελοντικές δράσεις, προτείνεις ιδέες και μάλιστα επιβραβεύεσαι γι' αυτό. Α, και φυσικά ενημερώνεσαι και για όλα τα hot τεχνολογικά νέα, θες κι άλλα. Τότε φίλες και φίλοι μας ακούτε εκεί έξω, μπείτε στο community. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, κούλο ραπ εδώ, έχει ξεσαλώσει σήμερα. Έτσι σου λέει αργείται, φωνάζει, οδύρεται, αλλά έχω το γάβρο. Έχεις τον άλλο τον πιτσιρικά μέσα με τα βρωμοτράγουδα να πούμε. Ποιον? Το νεαρό. Αφού σου είπα η νεολαία κουστάρξες μου, έχουν έρθει εδώ πάσα μηνύματα, δώσε κούλ, λέει, βάλε εδώ ο φίλος μας ο ραπτοκούλ από τα Τύρανα, δώσε λέει να χορέψουμε, λέει, μπράβο, να γουστάρουμε. Μας έχεις τρελάνει, λέει, ο Τουσάι, λέει. Προπαγάνδα του Μετρόπολης και του Κουλιανού τώρα, πρόκειται να δεις. Δεν έχει μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ πάει άσχημα στα φιλικά. Τι άσχημα στα φιλικά. Αμολάει τα τραγούδια τώρα. Αμολάει τα τραγούδια. Τι άσχημα σα φίλε. Έπαιξε με το Μίσιτς και το Καντουρί, τον κάλανε οχτάρι, τον βαθύσανε. Ναι. Εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Καλάλι σου. Λοιπόν. Κάντε κριτική, ρε. Τι κριτική. Είπαμε, αργήσαν πάρα πολύ. Δεν κάνουμε κριτική. Κάντε κριτική, ρε. Παίχτες θέλουμε. Αυτό το λέει ο ίδιος ο προπονητής. Λέει, θέλω παίχτες. Ακούω να δεις τώρα. Ο ΠΑΟΚ λεφτά έχει. Έχει λεφτά. Και τεχνογνωσία έχει. Έχει. Το ότι δεν κάνει μεταγραφές, εμένα με λέει άλλα πράγματα. Τι σε λέει. Ναι, Μητσοτάκης, κάτσε πίσω τώρα να το πάρει ο χοντρός. Και του χρόνου βλέπουμε να πούμε. Συμφωνείς δηλαδή με τον Γαύρο εδώ, το φίλο μας, το Δήμο από τον Κορινό. Εγώ έτσι λέω, γιατί. Που λέει. Να πω ότι έχεις το βουλινό, τον παγόρ και τα άλλα τα λιμά. Ναι. Ότι δεν έχεις λεφτά και τι. Τι βούτυρο στο ψωμάκι σου έχει έρθει τώρα. Τι βούτυρο σου έχει έρθει, ρε φίλε. Δεν κάνεις μεταγραφές γιατί. Σου λέει δεν θα περάσουμε, θα περάσουμε στο Champions League. Λες τώρα. Λέω, ναι, ναι, τι βούτυρο σου έχει κάτσει τώρα, ναι. Τώρα, άμα πάω κάρις, ξέρω εγώ, δύο αστυνομικός ότι πέφτει καμιά φωτοβολίδα, μπορεί να πει ότι η φωτοβολίδα την. Ναι, αλλά δεν έχει πλέον να φέρει βαθμών. Τα πάμε, ναι, αυτά. Αλλά μπορεί να έχει, ας πούμε, μειον κόσμο να έχει. Α, καλά, συνηθισμένο το βουνό από τα χιόνια Κωστήμου. Έχω μάθει να παίζω. Λέει τώρα ο Δήμος από τον Κορινό. Ναι. Πιο πολύ μεθάνιο, λέει, μύρισε στην Τούμπα μετά την νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρά τη φυγή του Ρασβά Λουτσέσκου, λέει, σας έφτισε. Δεν θα ήθελα να ήμουν ΠΑΟΚΣΙΣ. Άντε πάλι. Νεοδημοκράτης. Ναι. Να δουλεύω στο Μετρόπολης. Ναι. Να έχω μια περιραίωση ατμόσφαιρα, να βρίζει δεξίλα εδώ πέρα. Εδώ, ναι. Και να μην ξέρω τι να κάνω. Να βρίσω τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ποιο να πω. Δηλαδή κάποτε είχα φτιάξει ένα ωραίο. Τι είχε φτιάξει. Είχατε βάλει τον Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ. Τον παπά. Το μπαμπά, το μπαμπά, ναι. Και ξέρατε ότι δικό σας, παίρνατε τα ψίκουλα και βρίζετε τον Ολυμπιακό για τη διαιτησία. Αλλά όταν σας λέγαμε, καλά, τη διαιτησία ποιος την ελέγχει, ποιος την έβαλε εκεί. Μα ο μπαμπάς του Γκαγκάτσι. Ναι. Έτερον εκάτερον, δεν τον αγγίζατε τον Γκαγκάτσι. Η λέξη Γκαγκάτσι δεν έχει γραφτεί, δεν έχει πουθενά όταν ο Γκαγκάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ. Παρά τα αυτά βρίζετε τον Ολυμπιακό. Για πότε λες τώρα, για 2003-2004, όταν ήταν ο Γκαγκάτσι. Να γυρίσουμε και σε εποχές ακόμη πιο παλιές. Πάμε Βουλινό, πάμε και πιο πίσω. Παίρνατε κανένα ματσάκι, παίρνατε καμιά πληροφορία να πούμε. Και εγώ τα λέω πως είναι. Πες εσύ, βρε, ό,τι θες πες εσύ. Εγώ λέω τι γίνεται τώρα με στην πραγματικότητα. Και λέω ότι έχουν αργήσει πάρα πολύ στο θέμα του ΧΑΠ. 12η φορά σε μια ώρα. Όμως υπάρχει δικαιολογία και είναι σοβαρή. Ποια είναι? Ότι άλλαξε προπονητή ευνηδιαστικά ο ΠΑΟΚ. Άρα τι έκανε, θα έπρεπε να πάρω παίχτες. Μπορεί να τους δύο προπονητές. Άρα μια δικαιολογία την έχετε με τον προπονητή. Δεν είναι μία, είναι η σοβαρή δικαιολογία. Η δεύτερη είναι η φωτογραφία του Μαρινάκη με τον Αβγιανάκη. Δεύτερη. Όπα. Ναι. Τρίτη ποια θα είναι?
Δεν έχει. Μία είναι η δικαιολογία για τις μεταγραφές. Η Ακρόπολη του Γλά. Μία είναι η δικαιολογία. Ναι. Είναι ότι ο προπονητής ήρθε ξαφνικά 1 του Ιούλη. Ξαφνικά δεν ήρθε. Ένα μήνα μιλούσατε με αυτόν. Ποιον? Το καινούργιο προπονητή. Όχι, δεν μιλούσαμε. Ναι, ναι, δεν μιλούσαμε ένα μήνα με αυτόν. Ναι. Και βγήκε και το είπε ο μάνατζερ του. Εσύ λες τώρα ότι. Ο μάνατζερ του βγήκε εδώ στο Μετρόπολης ναι, και λέει: εμάς μας πήραν τηλέφωνο από τον ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά ακούσαμε ΠΑΟΚ. Παρασκευή βράδυ. Και εμένα μάνατζερ μου είπε ότι το πόδι του Βιερίνη έχει πλαστικό. Μάνατζερ μου το είπε. Εγώ σου το λέω. Βγήκε ο μάνατζερ του προπονητή. Ο ίδιος εδώ. Δεν λέω πιανού μάνατζερ γιατί θα γκρεμίσω. Αυτό είναι άλλο. Δεν θες να το πω. Ναι, αλλά ο προπονητής ο ίδιος λέει: ο μάνατζερ του βγήκε εδώ. Και λέει: εμένα με πήραν πρώτη φορά και ακούσαμε ΠΑΟΚ Παρασκευή βράδυ. Άρα έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Σε ποιους απευθύνεται ο μάνατζερ αυτού? Σε όλο τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Αούγκανη. Γιατί είναι Έλα βρε Αούγκανη τώρα. Γιατί είναι Αούγκανη? Επειδή λέει σε μια μέρα κλείσατε εσείς προπονητή Αούγκανη τώρα. Σε μια μέρα. Σε 40 ώρες. Εσύ τι νομίζεις, έχουμε ΠΑΟΚ επί Βουλινού? Θα σου αποδείξω. Θα σου αποδείξω. Απέδειξε με. Εάν είχατε πραγματικά πρόβλημα στο θέμα του προπονητή και δεν είχατε μιλήσει με τον Τσίπρα αυτόν εδώ, ναι, τον Γκαρσία θα τον φέρατε από την ΚΟ για μια μέρα για το επικοινωνιακό, μια-δυο μέρες να προπονήσει την ομάδα μέχρι να βρείτε προπονητή. Ο ΠΑΟΚ εμένα... έχει αλλάξει πολύ σαν οργανισμό. Νομίζω ότι είμαστε δεκαετία 80 ακόμα. Όχι, δεν είναι. Δεκαετία 80-90. Αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ και ακόμα και επί Σαββίδη αρχές θα τα έκανε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και επί Σαββίδη στο ξεκίνημα. Ωραία, άλλες ομάδες υπάρχουν στον κόσμο. Πάμε στις άλλες ομάδες. Ναι. Τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Να, εδώ έστειλε ο Πάρης μήνυμα, λέει τώρα ξύπνησα, λέει για ΠΑΟΚ. Έχουμε τίποτα. Τελευταίο για ΠΑΟΚ για να πάμε στον Άρη. Άντε, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. 9.085 τα διαρκεία. Σκαλπάζουνε. Τι καλπάζουν, σε αντίθεση με αυτά που με. Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 μήνα που πουλάει διαρκεία. Πόσο έχει ο Ολυμπιακός? 19. Μόλις φτάσει 19, σφύραμε. Θα σφύριξω σε λίγο καιρό. Εγώ ξέρω κάθε μέρα πάνε 700-800 παοξάκια. 700-800 κάθε μέρα. Με αυτές τις μεταγραφές θα μειώνονται τα παοξάκια, να ξέρεις. Γιατί θα μειώνονται? Θα μειώνονται. Τις είδες μεταγραφές και τις κάνεις. Πού είναι, τι. Δεν θα πάρει χάφο ΠΑΟΚ, δεν θα πάρει σέντερ φορ. Ρε, θα λες άλλα την άλλη εβδομάδα. Εγώ σε προστατεύω τώρα. Πώς λέγεται εδώ, Αρρωγή. Αρρωγή, ναι. Αρρωγή δίπλα στην Τούμπα είναι. Πάρτε από την Αρρωγή κανένα. Άντε πάλι φαγώθηκε. Τούκασε το 2-2 ΠΑΟΚ Τσβόλε και έχει τρελαθεί. Τι με νοιάζει εμένα τα φιλικά. Τι σε νοιάζει, αφού τα φιλικά δεν είναι. Και 5-0 να κερδίσει και 5-0 να χασά τα φιλικά. Λοιπόν, πολύ ωραίε συνεντεύξει Μαουρίτσο, όποιο πάρει εφημερίδα θα. Δηλαδή. Λέει πράγματα. Α πάρει ο κόσμο εφημερίδα να τι δει. Εγκέφαλο που περιμένει ο Φερέρα είναι ο Μαουρίτσιο. Τον περιμένει πώ και πώ. Και αυτό και τον Βιερίνια. Καλό παίκταρο ο Μαουρίτσιο. Αλλά είπαμε είναι. Ναι, αλλά εντάξει, θα τραυματιστεί πάλι. Ναι. Ναι. Στόχο να αποκτηθεί χαφ, λέει ο Κωνσταντίνο Πετωτό που τον άκουσα ζεστό εγώ χθε. Ναι. Μέχρι την Κυριακή να είναι εδώ. Ο χαφ. Ο χαφ. Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε. Λοιπόν, περιμένουμε. Ήρθε όμω. Ποιο? Ο χαφ για τον Άρη. Ήρθε ο χαφ. Ο Σάσα. Σάσα Λούκα Σάσα. Τι είναι ο Σάσα αυτός? Βραζιλιάνος, τα είπαμε. Πήγε, το υποδέχτηκε ο Χαριζακλής εδώ. Να, δεν ξέρω αν είσαι φυσιογνωμιστής. Ξανθός, γαλάζιο μάτι, θα σ' αρέσει. Για τον δω. Ένα, τώρα με το καπέλο, δεν φαίνεται. Θα τον βάλω να το δεις αλλού. Θα τον βάλω να το δεις αλλού το Σάσα. Το Κίτσκιου μοιάζει λίγο. Εντάξει, το μοιάζει, εντάξει. Ήδη κοψιά είναι στο Μπόι. Έτσι, 1,75 δεν είναι πολύ ψηλός, μου είπε ο Χαριζακλής. Πώς τον είδες, μου λέω. Μου λέει μπαλαδόφατσα. 1,75. Ναι, μπαλαδόφατσα. Δηλαδή, αν η κόμενα φοράει τακούνι, τον πέρασε να πούμε. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, είναι από τους άντρες. Ναι. Που λέμε στις γυναίκες, μη φοράτε τακούνια. Α, εγώ λέω στην τερή, βάλε μωρό μου, βάλε ναι. Για να σκάσουν οι οχτροί. Να σε πάει βόλτα, Α, με βγάλει βόλτα, ναι, αλλά εγώ μετά θα με. Η ξέρει, κύριο. Πάει βόλτα σε και εσύ το σκύλο. Αναγιάσου. Και ο σκύλο το παιδί. Αναγιάσου. Βάλε μωρό μου να γίνει ένα 80, να σκάσουν οι γύρω-γύρω και να λένε από αυτό εδώ ένα 65 τι μωρό κουβαλάει. Είναι πώ το βλέπει ο καθένα. Τη φιλοσοφία ζωή σου. Σε τακούνι κόμμα. Οχ, βάλε να γίνει ένα 80, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν. Έτσι και αυτό θα περπατάει με την κόμμα, λέει μη φορά τακούνι. Παλίκαρο. Ίσιο το ποδάρι. Παίζει και αριστερό μπακ. Ποιο παίζει? Αυτό. Αρχίσαμε. Είναι διπλοθεσίτης. Κατάλαβα. Έκανε αρκετά παιχνίδια και ως μπακ. Πού έπαιξε δηλαδή? Λουντογκόρετς. Εκεί ήταν τελευταία χρόνια. Έπαιρνε πρωταθλήματα. Τι θέση έπαιζε? Σου έχω πολύ καλά στοιχεία για τον Σάσα. Τι έπαιζε στη Λουντογκόρετς? Χαφ και μπακ. Και τα διέπαιζε. Διπλοθεσίτης. Κόφτης δηλαδή. Κόφτης ναι. Και μπακ. Και μπακ. Και τα καλύτερα παιχνίδια του μάλιστα. Γιατί ναι. Το έψαξα. Ναι, ναι, ναι. Τα έκανε ως μπακ. Όχ. Έτσι όχ. Κορχούντε, ναι, ποιον, ποιον έχει εκεί ο Άρης. Μάλιστα. Ναι. Πόσα γκολ έφαγε ο Λουκοντόνες πέσει. Εντάξει, βουλγάρικο πρωτάθλημα τώρα. Στην Βουλγαρία έπαιζε δηλαδή. Βουλγαρία. Ναι, αλλά έπαιζε στην top class ομάδα της Βουλγαρίας. Δηλαδή, που έπαιζε Champions League ο Μίλος. Πήραν ένα χάφ από τη Βουλγαρία με ένα 75. Βραζιλιάνος είναι, ρε φίλε. Τι είναι, Βραζιλιάνος. Ναι, ναι. Άμα ήταν Βραζιλιάνος, γιατί πήγε στη Βουλγαρία. Στην Βραζιλιανάκια έχει Λουκοντόνες. Η Βουλγαρία. Που του πουλάνε μετά 6-7 και 8 εκατομμύρια. Στη Βουλγαρία πηγαίνανε. Champions League έπαιξε Λουκοντόνες. Στη Βουλγαρία πηγαίνανε οι παπάδες μας και κάναν τους γαμπρούς με ένα καλτσόν. Κάναν έρωτα τη Βουλγαρία. Και το παίζανε γκόμενοι. Κορόιδα τελείωνε, τελείωνε. Κορόιδα ήταν κιόλα. Το... Με ένα καλτσόν. Ναι. Που χωρίς καλτσόν έπρεπε να το παίζουν γκόμενοι. Ναι, ναι. Και καλτσόν κιόλα. Άμα σου πω ιστορίες κάτω εκεί στο πριγκιπάτο. Έτσι με έλεγε ο ξενοφόν. Καλά σε έλεγε, σωστά ναι. Τα ναι, λέει ο ξενοφόν. Ναι, ναι. Αλλά το καλτσόν είναι πολυτέλεια, δηλαδή ξοδεύτηκε κιόλα. Δεκαετία 70. Ναι. Α, εντάξει ναι. Τότε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ερωτευμένο με τον Άρη δηλώνει ο Ρος.
Τι ερωτευμένο? Με τον Άρη. Μόλις του δώσει κανένα κατοστάρικο παραπάνω θα ξερωτευτεί να μου. Λες. Ε, καλά, εντάξει. Το χρήμα και ο έρωτας. Έλα στους έρωτες τώρα. Ναι. Έχει συνέντευξη με τον Στράτζαλη. Παλίγαρος ο Ρος όμως, έτσι. Δες εδώ. Ε, παλίγαρος ο Ρος. Ο Στόπερ. Ο Στόπερ. Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός. Αλλά και αυτός δεν τρελαίνει κόσμο στην προετοιμασία. Γιατί εγώ ρουφάω τον Στράτζαλη κάθε μέρα που βγαίνει. Βάρης. Ναι, τα κορμιά αυτά. Ντουάρτε, ναι, θέλει χρόνο. Ντουάρτε δεν φουράει, λέει. Οι ελαφρύς στην προετοιμασία περνάνε καλά. Οι βαρύς ναι. Έχουν θέματα, να ξέρεις. Δίνουν γκάζι μετά το Οκτώβριο. Το βαρύ κορμί υποφέρει στην προετοιμασία, το ξέρεις αυτό. Μόνο Βαρέλα. Ε, τον είδε, α, δεν το είδες εσύ. Είδες, έχει βγάλει μια φάση ο Βαρέλα χθες, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Τώρα στο πρωτάθλημα. Πού είναι το κουμπαράκι μου, λέω, να δει όσο τον γκράζει. Ο Βαρέλα, λες και ήταν Σούπερμαν εμφανίστηκε. Ο Βαρέλα ναι. Φέτος ναι, ναι. Ούτε με τη σπιρουλίνα δεν θα είναι. Πας με τον νόμο των πιθανοτήτων, είσαι ένας μπαγάσας εσύ. Λέει τώρα δεν γίνεται καλύτερα να πάει. Μόνο χειρότερα. Τι μπαγάσας είναι. Άσε, πάει. Έχει να κάνει. Τι θα πάρει, Τσάμπιονς Λίγκ θα πάρει ο Βαρέλα. Το βλέπω τον Πασχαλάκη σαν το Μαρσουπιλαμί να φεύγει δεξιά-αριστερά. Λες. Oh. Πάντως θες ο Βαρέλα βγάζει ένα γκολ από αυτά που δεν βγαίνει. Πάει στον Άρη στο Βαρέλα. Στον Άρη. Ο Άρης 4-967 τα διαρκεία. Τσούκου τσούκου. Καλά είναι για μια ομάδα η οποία ανατολικά Θεσσαλονίκη έχει τον πυρήνα τη και από εκεί και πέρα στην επαρχία δεν υπάρχει. Θα περάσει τώρα σιγά σιγά τις 5.000. Ούτε 8 δεν θα κάνει. Θα κάνει 8. 10 δεν κάνει σίγουρα. Ναι. Θα κάνει. Θα κάνει 8. Μαν, θα κάνει 8, 9. Τι άλλο έχει ο Άρης δηλαδή. Θα κάνει. Ψάχνει ξανά για αριστερό μπακ. Ναυάγιο λέει με τον Ιμπάνιες. Τα είπαμε και τον Ιμπάνιες. Δεν ξέρω αν μας άκουσαν και όλα τα παιδιά. Τον πήρε αυτό τώρα τον παίχτη. Τον χαβ. Αυτόν τον πήρε, τον έκλεισε. Είναι μεταγραφή αντισιόπη. Από τη Βουλγαρία τον πήρε. Από τη Βουλγαρία, αγαπητέ μου. Πόσα έδωσε δηλαδή. Ελεύθερο ήταν. Α, ελεύθερο τον πήρε. Τι να κάνουμε, αριστερό. Τι κουσούρι έχει αυτό. Δεν έχει κανένα κουσούρι. Ακόμα δεν έχει. Δεν έχει. Σιγά σιγά θα μας τα βγάλει. Θα μας τα βγάλει σιγά σιγά. Σιγά, ναι. Ναι. Ο Σούντγκρεν, γιατί χθες έπαιζε και η Αϊκό. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, είναι ξαφώς γαλάζιο μάτι. Γι' αυτό σ' αρέσει. Ωραία. Ε, βέβαια, δεν τα ξέρω εγώ, μην νομίζεις. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν χθες η αποστολή με την Αϊκό, η οποία έχασε από την Αραράτ πάντως. 2-1. Από την Αραράτ. Ναι, από την Αραράτ. Εκεί που τρέχει γάργαρο νερό. Στο όρος. Μη βρε μπαγάσα πρωί-πρωί. Ναι. Άστορε. Άστορε, αγόρι μου. Άστορε, εσύ, παρακαλώ. Πάντα το ακούσουμε. Ό,τι πει ο ποιητής. Όχι, λέει ο ποιητής. Τι λοιπόν, έπιασε και εσύ, μη βάζει εμένα. Ε, τι, όλη ώρα σένα βάζει. Α, έχει κράξιμο μετά, λέει. Δεν ξέρω τι υπονοεί. Έχει κράξιμο. Πάει ο κόκκινος, ναι. Ο μοναδικός. Α, το κράζω γρηγόρη. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Πάει και λέει, μη με βάζει, μη με κοροϊδεύετε. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Και εγώ με το Θανάση. Δεν πειράζει. Εγώ στο site έχω κάνει κόπιες. Ναι, ναι. Και κράζω εκεί το κόκκινο. Ναι. Στο site. Α, το κράζει εκεί. Στην Μαρμίτα. Ναι, δεν τα ακούει εκεί. Εκεί α πούμε ζητήσει πνευματικά δικό μα. Και όμως λέει ο κόκκινος. Παλέκαρο! Τους πιάνει. Και τον άλλον τον έπιασε. Ποιον άλλο. Το χοντρούλι το βράδυ που έχουμε. Ποιον είναι χοντρούλι βράδυ. Πιο καλό παιδί έχουμε εδώ το βράδυ. Το Βρανά. Πιο Βρανά ρε. Ποιο χοντρούλι βράδυ. Πιο διάσημο χοντρό ψηλό. Α, το Σαρό. Το Σαρό. Α. Τον έπιασε και το Σαρό. Τον είπε και το Σαρό. Ε, παρακαλώ. Η αιμονή είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Τον έπιασε το Σαρόπουλο. Πλάκα με κάνεις. Εγώ τους λέω ό,τι λέω βάζετε τα. Εγώ ναι. Λέω Σαρό κρίμα ρε γόρι μου που κάνουμε 6-8 λέω το απόγευμα γιατί εκεί λινόμαστε εντός και δεν προλαβαίνεις να ξεπαθώ. Βάρα το λέω, ναι, βάρα. Ναι, ναι, ας ναι, τον κομπλεξικό ναι. Τον κόκκινο να τα φοβάται. Ναι, το θέμα να τσαλοκωθούμε λίγο, να γουστάρουμε. Τι να κάνουμε. Φοβάται. Φτού και από την αρχή ο Άρης για αριστερομπάκ, ο Ιμπάνιεθ δεν μας έκατσε. Έτσι τα είπαμε για τον Ιμπάνιεθ. Εμένα δεν μου άρεσε. Από τη Βουλγαρία πήρε αριστερομπάκ. Χαφ. Μια χαρά είναι λοιπόν. Ελεύθερο. Ελεύθερος, γιατί ναι. Έμεινε ελεύθερο. Μετά από 4 χρόνια εκεί τα πήρε όλα. Δεν τον ήθελε καμιά ομάδα. Στη Βουλγαρία μπορεί να μην μπορούσε να τον πληρώσει. Άλλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν τον ήθελε. Άντε πάλι φαγώθηκε με αυτές τις ευρωπαϊκές ομάδες. Γιατί ο Άρης είναι, δεν είναι ευρωπαϊκή ομάδα. Βαλκανική είναι. Ε, εντάξει, ο Βαλκανικός είναι και ο Πάοκ. Εσύ Πάοκ, Βαλκάνιο. Σκυλοβρωμά, ναι, κορδελίλα. Το καλύτερο στόπερ των Βαλκανίων και Ανατολικής Ευρώπης. Φέραμε και τον καλύτερο προπονητή να τον πάρα κάτω, εντάξει, δεν σας βλέπω καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα για τον Άρη. Περιμένουμε τώρα ξανά τον μπακ. Χάλασε. Τρομερή ένταση λέει προπονήσει, ανεβαίνουν οι τόνοι από τον Παντελή γιατί ο Άρης πήγε καλά σαν φιλικά. Εντάξει, θα τα γράφουμε κάθε χρόνο. Εντάξει. Ναι, αλλά τα φιλικά είναι για να βλέπει αδυναμίες. Είναι καλό που έχασε ο Άρης. Τα φιλικά. Καλό είναι που ο Πάοκ τρώει γκολ. Για τον Παντελή ναι. Δεν είναι καλό. Γιατί? Και για τον Τσίπρα δεν είναι καλό. Άντε πάλι ο Τσίπρας. Τους μετράτε τους προπονητές από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και καλά κάνετε. Πάμε νομίζω παρακάτω. Ότι ο Λουτσέσκου ναι, ναι. Έκανε ένα πολύ καλό μάθημα όλα αυτά τα δύο χρόνια στους Παοξίδες και του είπε ότι πρέπει να περιμένετε. Ναι. Εκείνο το τρίμηνο που μας έλεγε περιμένετε, κατέληξε ένα double hit του. Ας περιμένουμε λοιπόν. Πάμε στον Ηρακλή. Ναι, αλλά είχατε και φίλους. Είχατε και. Και τώρα θα έχουμε, μην νομίζεις. Ναι. Μην νομίζεις, Κωνσταντίνε. Εγώ είπα ο Ολυμπιακός
θα κερδάει πολλά εξωγωνιστικά, δεν αντιλέγω. Mm. Δεν θα του φτιάξουν. Μπράβο, ο Καραϊσκάκη είχε θέματα, ο πρόεδρος είχε θέματα. Καραϊσκάκη ναι. Θα πάει στο. Να σε ρωτήσω κάτι, επισήριζα. Πάει... Ναι, γιατί το είχα απορία πολύ ναι. Καιρό. Επισήριζα, τι έγινε με τον Τζίλο ρε, εσύ και με το άσπρο το πόλο. Διαλευκάνθηκε η υπόθεση με ΣΥΡΙΖΑ. Όσο διαλευκάνθηκε το καμένο αμάξι του Λουτσέσκου, διαλευκάνθηκε και τον Τζίλο. Με Νέα Δημοκρατία ήταν το καμένο αμάξι του Λουτσέσκου. Δεν ξέρω. Αλλά γι' αυτό σου λέω αργότερα. Μα είσαι δυνατό, έρχονται τα κόμματα από μόνα του. Ελά εδώ φιλαράκου, είσαι δυνατό εσύ. Δεν πειράζει που πει κανένα δυο χαζομαρούλε για μένα. Σε θέλω γιατί μαζεύω δυνατού δίπλα μου. Στάνταρ. Στανταρέ είναι αυτό, κάνε ένα τικ. Δεν θέλω να ακούσω μετά για τη Νέα Δημοκρατία πράγματα. Τι να ακούσω. Εξάλλου όμιλος εδώ. Τι. Ναι. Φυσάει δεξιός αέρας. Δεξιός αέρας. Ναι, αλλά εμείς πάλι λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι το καλό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πάμε, Ηρακλή. Όχι, μήνε, σε ναι, 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 Κωνσταντίνο, έχουμε θέματα. Καταρχάς, πες μου λίγο εδώ τη φιγούρα του Παπαδόπουλου. Ο Ηρακλής εδώ τσουρουφλίζει, καίγεται και ο Παπαδόπουλος σε πάει, βλέπει Ορλάντο Μάτζικ Φιλαδέλφια στο MLS. Πες μου, αν υπάρχει κάτι καινούργιο, γιατί θα είναι. Έχουμε. Ναι, τι. Έχουμε κάτι καινούργιο. Ο Ηρακλής διαπραγματεύεται για το αφημί. Ναι. Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος, γιατί είναι λίγο περίεργο. Τον Αργυράδων Κρόνου Κέρκυρας. Ωραία, κατάντια. Τι κατάντια. Γάμα Εθνική Football League είναι. Γάμα. Ήθελα να πάρει το αφημί τη Τρίγκλες. Δεν τα βρήκα. Ο Σγουρής δεν τα δίνει. Δεν τα βρήκα. Εγώ τους έστειλα. Με τους Χαλκιδικιώτες, ναι. Χαλκιδικιώτες είναι το Μάρια να πει. Ναι, διαπραγματεύονται. Δεν τα βρήκαν μάλλον. Σγουρής είναι δύσκολος. Το καλό είναι τουλάχιστον εδώ δεν ασχολούνται με την αστειότητα της επιστολής του Παπαδόπουλου. Του χρόνου κρατήσει θα το πάρουμε. Ωραία. Λοιπόν, πόσο κάνει αυτό το αφημί. Πόσο να κάνω. Γράφει το ρεπορτάζ. Δεν γράφει. Άμα δεν γράφει, πάμε παρακάτω. Κάτσε ρε γόρι μου. Περίμενε, μην βιάζεσαι λίγο. Ποιο θα το πληρώσει. Θα αφήσει η γυναίκα του τον Πάπα να του δώσει χαρτζιλίκι και να τον πάρει. Ναι. Τι είναι. Ναι. Τι εντάξει, είναι. Πόσο να κάνει τώρα ένα αφημί γάμα εθνική. Ρώτα, πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα του τον Πάπα. 200 με 300 χιλιάδες, εκεί πάει τα ρήφα. Πάρτε τηλέφωνο τη γυναίκα, γιατί αυτό είναι η κλητήρα σε και τη γυναίκα του. Πε, κυρία Τόμ. Κυρία Τόμ, οκ. Κυρία Τόμ. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μάθω. Πάρτε τηλέφωνο την κυρία Τόμ. Κυρία τον Πάπα, πες. Τον Πάπα, κυρία. Είσαι ναι. Κυρία του τον Πάπα. Ναι, ναι, πόσο ναι. Χαρτζηλίκι δεις αυτό τον πόσο θα το δώσει. Θα το δώσει, θα πάρει κανένα. Δώσ' του κανένα φράγκο. Δώσ' του κανένα φράγκο. Δώσ' του κανένα δύο κατοστάρικα να δώσ' του τον άνθρωπο. Έχει να τελειώνουμε. Κυρία Τόμ. Γελάει. Καλός άνθρωπος είναι. Καλός άνθρωπος είναι. Αλλά έτυχε να πάρει πρίκα κι αυτός. Ναι. Και εδώ στον Όμπουλο έχουμε δύο-τρεις πρικοθύρες. Έχουμε. Ποιο, ένας ο Γρηγόρης. Δεν λέω. Αφού τον έχεις παντού. Δεν λέω. Αφού τον έχεις παντού. Ονόματα τέτοια δεν λέω. Μαναράκι. Αυτά είναι ιδιωτικά. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω. Τους ξέρω και τις δύο. Άστο το, δεν λέω. Τους ξέρω και τις δύο. Γρηγόρη, δεν είσαι εσύ, αγόρι μου, είσαι παλίκαρο. Παλίκαρο, μαχίμι. Μαχίμι είναι. Μαχίμι ο Γρηγόρη. Σε άλλη είναι με τις φράπες εδώ. Όπα. Τέλος πάντων, δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Έτσι και τον Πάπα, ο άνθρωπος, έτσι η εταιρεία να την ελέγχει η σύζυγος. Ναι. Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κλειδί δηλαδή. Να πιστεί η κυρία Τόμ. Και... Η κυρία Τόμ! Η κυρία Τόμ, κυρία Τόμ, άμα ακούτε. Τον Πάπα, πάρε ρε παιδάκι μου, πάρε αυτά από τους Κρόνους Οικειών και της Κέρκυρας. Όχι Οικειών, Αργυράδων. Αργυράδων, Αργυράδων. Όπως λένε. Ναι, ναι, ναι. Η Κρόνη αυτή και τα λοιπά. Η Κρόνη. Να έχει και εσύ τα μπιφτέκια σου, τα σαλάμια σου εκεί να κάνεις. 2-3 εκατοστάρικα για αυτό. Β' Εθνική θα παίξουν με αυτό. Β' Εθνική. Πολύ. Απλά θα παίξουν με καθαρό αφημί γιατί το δικό τους είναι χρεωμένο. Μετά το ξαναχρεώσουν θα πάρουν άλλο αφημί. Εντάξει. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Λες και παίρνω αυτοκίνητα, αλλάζω το δίνει δικαίωμα ο νόμος δίνει δικαίωμα τι. Κραυγή αγωνίας για το γάμα σήμα. Γάμα σήμα Ηρακλή. Δεν περνάει απαρατήρητη. Ψάχνουν να βρουν λύσεις. Εντάξει, δεν ασχολούνται καθόλου με τον Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Αυτό είναι το Κρόνος Οικειών μόνο. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα για τον Ηρακλή. Ψάχνει αφημί. Τελείωσε. Πόσο κοστίζει να μας πούν και ποιος θα δώσει τα λεφτά. Πάρτε συνέντευξη στην κυρία Τόμ. Βάλτε το Θωμάιδη ο οποίος είναι πιστικός να πούμε ή τον Μπούζο. Ο Μπούζος είναι μεγάλος ψήφτης. Αν είναι νο ένα σε κάτι. Εγώ αν ήμουν τον Πάπα. Σε γυρίζει ανάποδα το μπιφτέκι, δεν καταλαβαίνεις πως το γύρισε. Πάρ' τον Μπούζο να πάρει την κυρία Τόμ τηλέφωνο. Την κυρία Τόμ, ναι, έκλεισε αυτό παιδιά. Θα την ψήσει 100% θα εύκολα. Θα βγάλει και 50 ο Μπούζος. Λες να φτιάξουμε τις πισίνες, ρε φίλε. Θέλω να φτιάξουμε τις πισίνες. Ρε παιδιά, και στην Τούμπα φτιάξτε την πισίνα να κάνουμε τον μπανάκι μας. Χάλασε. Τρεις μέρες το κλιματιστικό δεν αρχίζω να υδρώνω τώρα. Αρχίζω να υδρώνω, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, γυρνάς από Χαλκιδική. Έχεις κάνει τα μπανάκια σου. Έχει ανοίξει όρεξη. Και σου λέει δικιά σου. Πάμε να φάμε κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο, Κωνσταντίνε μου. Όχι, τη λες μωρό μου, θα πάμε να φάμε Μακεδονίτικο Σολατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπεί και φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του Μακεδονίτικη κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία και νόσιμα πιάτα που μας έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας στο χωριό. Μιλάμε για μια πρωτότυπη εμπειρία με συνταγές από Μακεδονία, με πόλεις όπως η Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά,
Δράμα Χαλκιδική. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε απεριόριστα. Μπορούμε δηλαδή να δοκιμάσουμε τα πάντα όλα και να είμαι και ένα ποτηράκι κρασί για ένα ψητικό. Όλο τον Ιούλιο το εστιατόριο είναι ανοιχτό και σας περιμένει. Του δώσε ο Ελοβάρης το κόκκινο. Τι ένα φοιτικό Viagra πριν 4 χρόνια. Και το πήρε ο κόκκινο. Κέρμερος. Νόμιζε ο κόκκινο στην δυναμωτικό. Και. Και κυνηγούσε τις γειτόνισσες. Τις κυνηγούσε ο Αλίτης. Ε το Γρηγόρη. Πολλά μηνύματα έχουμε. Βάλε στο ραπ το αλβανικό, θα πάθει κεφαλικό. Γουστάρει ο ραπ, παιδιά, γουστάρει. Τα διαρκείας είναι ακόμα για αυτούς που θέλουν να ανανεώσουν. Λέει, κάτσε να ανοίξουν για όλους. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο καπάκι με τον τύπο των Αθηνών να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί είχαμε μεταγραφή μεγάλη στο μπάσκετ και βεβαίως υποδέχονται τις καλοκαιρινές με εκπτώσεις έως και 70% παρακαλώ, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα με 15% σε γέλους και έως 48 άτοκες δόσεις. Από 8 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία σε τελευταίες τεχνολογίες smartphones, tablets, accessories και προϊόντα smart home σε μοναδικές τιμές, όλα αυτά στα καταστήματα Wind. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ, Κουλ και Καζαμπάκα η τριπλέτα εδώ. Πες το κουμπαράκο σου λέει. Ότι ο Πάκο ακόμα λέει δεν έχει ανοίξει λέει, τα διαρκείας για όλο τον κόσμο. Τα έχει μόνο για όσους έχουν πάρει από πέρσι. Δηλαδή περιορισμένη η δυνατότητα. Θα κάνεις ρεκόρ με Ζαγοράκι. Ρε. Ναι, θα το περάσει φέτος. Άμα πάμε. Το περάσει είναι πολύ καλό. Απλά σου λέει αυτά τα 9.000 είναι από τους 21 που πήραν πέρσι. Δεν μπορεί να πάρει άλλος. Συγγνώμη. Ναι. Τι θες. Πες μου, 9.000 πήρανε 21 συνολικά. 21.000 διαρκείες πήραν πέρσι. Ωραία. Από αυτούς 21.000 έχουν δυνατότητα να ανανεώσουν μόνο αυτή τα διαρκείες τους. Και πόσοι ανανέωσαν. 9.000 ως τώρα. Μάλιστα. Ναι. Αλλά εσύ περιμένεις άλλους τώρα, καινούριους. Ναι, και άλλους και κάποιους από αυτούς ναι. που ενδεχομένως να θέλουν να ανανεώσουν. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα ένα δεκαήμερο. Μέχρι 19 του Ιούλη ναι. θα ανανεώνουν. Δεν ανανεώσαν και 21.000. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μέχρι 19 Ιούλη. Μετά 19 Ιούλη ανοίγουν. Ούτε η μισή δηλαδή δεν ανανεώσαν. Ακόμα όχι. Γιατί. Γιατί ακόμα είναι 10 Ιουλίου, έχει άλλε 10 μέρε. Τι είναι, να... πληρώθηκαν όσοι υπάρχει... άνεργοι δεν. Ναι, να σου ναι. πω, υπάρχει και το άλλο γεγονό. Ότι κάποιοι δεν του άρεσε η θέση που είχαν πέρσι και θέλουν να την ελευθερώσουν να πάρουν αλλού. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Α, να ελευθερώσει τη θέση. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε εκεί που καθόμουν, δεν έβλεπα καλά. Ναι, θε να βλέπει καλά, ναι. Θέλω να βλέπω καλά. Αυτό είναι ο λόγος. Ή μπορεί κάποιο που ήταν στην 4 θέλει να πάει στην 5. Ναι. Ή κάποιο που ήταν στην 5 θα θέλει να πάει στην 3. Ναι, γίνονται και αυτά. Πώ έντο αγοράκι του αρχηγού. 21.800. Θα τα κάνετε. 22 είναι φέτος για να κάνουν και ρεκόρ. Θα τα κάνεις. Θα τα κάνει. Μάλιστα. Θα τα κάνει. Έχουμε ακόμα πάντως δρόμο τότε. Θα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται και στην Αθήνα. Γιατί κάτω χτυπιούνται και τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Καλημέρα, παιδιά. Ωραία αντιλιακά λέει. Καλημέρα, Νικόλα. Βλέπω η Γατούλα να γνατεύει την Πορτογαλία και την Ισπανία για τις μεταγραφές μεριά. Καταρχήν τον χαφ που πειράζει δεν έχει παίξει ποτέ χαφ. Το όπλο αυτή εδώ πέρα. Έχει παίξει μπακ δεξί και όχι αριστερό. Να ξέρεις. Λοιπόν, ο Λαυτσής πότε το είπε αυτό. Ο Θωμάς Λαυτσής βγήκε ναι. στην εκπομπή εδώ. Ναι. Δεν θυμάμαι στο Καρελάκι πρέπει να βγήκε. Ναι. Και λέει ότι. Θα σου βρω τώρα ακριβώς τι έχει παίξει ο Σάσα όλη τη χρονιά πέρσι. Για πες μου αν έπαιξε χαφ και αν κατά συνθήκη είναι έπαιξε χαφ. Γιατί εδώ μιλάμε να παίξει χαφ χαφ να ζει. Όχι κατά συνθήκη. Ο συγκεκριμένος είναι χαφ. Okay. Αυτή είναι η θέση του. Χαφ. Ναι. Οχταράκι είναι όμως. Όχι. Κόφτης. Δεν είναι οχταράκι. Λοιπόν, θα σου δώσω τώρα ακριβώς όλα. Ακριβώς και τι έκανε. Έχω ενδείξεις. Ναι, ενδείξεις. Είναι εκπληκτικές αποδείξεις, να πούμε. Ναι, λοιπόν. Για δες εκεί. Σάσα Λούκας. Σάσα Λούκας. Εδώ, τώρα, ακτινογραφία. Για βγάλτο. Είναι καθαρό εξάρι. Μάλιστα. Τώρα θα σου πω και τις συμμετοχές. 1,77 κιόλας στον boy του. Καλό boy. Ναι, μια χαρά είναι. 29. Ναι. Παίζει και back και αριστερό και δεξί. Mm. Και τώρα θα σου πω ακριβώς τι έχει κάνει ο φίλος μας ο Σάσα Λούκας. Για πες στους Αργιανούς, εμένα τι λοιπόν, να μην πεις. Έχει παίξει φίλε ο Σάσα Λούκας από συνολικά 123 παιχνίδια στη Λουντογκόρετς. Πες στο Λαυτζή ότι ναι. μάλλον δεν έβλεπε παιχνίδι. Για πες τι έκανε. Τα 79 τα έχει παίξει ως αμυντικό χαφ. Τα 79. Από τα πόσα. Από τα 120. Τα μισά δηλαδή. Όχι μισά. 80 με 120 μισά είναι. Έχει παίξει 27 σαν δεξιμπακ. Δεξιμπακ λέει. Ναι. Και έχει παίξει κάμια δεκαριά και ως αριστερό μπακ. Μήνες λοιπόν. Ναι, αλλά ως αμυντικό χαφ τον μπαίνει ο Άρης. Απλά παίζει και στις δύο μπάντες. Κατάλαβα. Ναι, μπακ, χαφ δεν τον είδε. Πού δεν τον είδε, 80 μάτσε έπαιξε ο Άρης. Κόβει δηλαδή. Κόφτης είναι, δεν τον είδε καθόλου σε βιντεάκια. Πόσα γκολ έχει φάει λίγο τώρα.
Τι να φάει τον Κόρετ, πλάκα κάνει στη Βουλγαρία, ρε. Ναι. Παίρνουν πρωτάθλημα 8 χρόνια σε ρί. Τη Βουλγαρία τον πήραν. Ρε, Σίουλ, τον Κόρετ έπαιξε ο Μίλου Σάπιο Λίγκ. Τι θε να σου πω τώρα, να μειώσω την ομάδα να το κάνω και αυτό. Ο Πάουκ δεν έχει παίξει ο Μίλου Σάπιο Λίγκ. Τα έχει φτιάξει. Η Λουντογκόρετ έχει μπει ο Μίλου. Με Βουλγάρα τα έχει φτιάξει ποτέ. Δεν τα φτιάξα, αλλά έχω. Είδε λοιπόν. Έχω κάνει δουλειέ. Είδε λοιπόν. Ναι. Αλλά φτιάξουμε όχι. Και κάνουμε Βουλγάρα δεν τα είχε ποτέ. Ε, τι μαγάσα είσαι εσύ. Τι να κάνω τώρα, άλλο για μπάλα, άλλο γυναίκε όμω. Βραζιλιάνο είναι αυτό. Ναι. Εντάξει. Δουλειά με Βουλγάρα θα έκανε. Όχι, 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 δεν έχει, δεν θα έκανα. Δεν με Σέρβο. Όχι. Με Ρουμάνο. Όχι. Εντάξει. Με Έλληνα. Με κομμουνιστή. Με Έλληνα θα έκανε. Με Έλληνα αναγκαστικά. 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 Με κομμουνιστή δουλειά έχει κάνει. Ανάλογα ρε φίλε, τα έχουμε πει. Ανάλογα. Με κομμουνιστή δουλειά έχει κάνει. Έχω κάνει, ναι. Καλά να πάθεις. Γιατί και εσύ κάνεις δουλειά με κομμουνιστή. Ναι, αλλά με αναβάθμισε δεξιός. Καλά να πάθεις. Α, σε αναβάθμισε δεξιός όμως. Ναι, ναι, ναι. Α, με είχε συντηρητικούρα, σταθμευμένος. Με αναβάθμισε δεξιός. Μάστα. Λοιπόν. Με μανατζάρι δεξιός, ρε παιδί μου. Μάστα. Εντάξει, εντάξει, αγόρι μου. Ναι. Πάντως ο φίλος μας. Ναι. Είναι καθαρό αμυντικό χάφ. Άντε το δούμε. Έτσι. Καθαρό κιόλας αμυντικό χάφ. Ελεύθερο το πήρε. Ελεύθερο το πόσα πήρε. Έδωσε δηλαδή. Το συμβολιό του μόνο. Πόσο δηλαδή το συμβολιό. Πόσο ρε Κωνσταντή, πού θες να με μέσα στα στατουάρι. Πόσα να έδωσε. Ο Άρης δεν δίνει και δεν μπορεί να δώσει και πολλά. 150, σαρδέλα 120, δηλαδή, 180. Σαρδέλα 2 η ώρα το μεσημέρι στην αγορά να πούμε που. Κάτσε μην είναι καλό. Μακάρι. Γιατί είναι 29 χρονών. Πώ είναι. 29. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πολύ, πρώτη σελίδα. 29 χρόνια, 9 χρόνια Βουλγαρία έπαιζε δηλαδή. 4, τελευταία. Μάλιστα. Έπαιζε και Ισραήλ. Α, και στο Ισραήλ. Και Ισραήλ έχει παίξει. Ευρώπη έπαιξε. Έχει παίξει Λουντογκόρετς, Χάπολ Τελαβίβ, Τσέσεκα Σόφιας και στους, σε μια μικρή ομάδα εκεί στο Γκρέμιο. Αυτούς. Αυτές 5x5 του Νικολούδη. Τον Νικολούδη. Παρακάτω, λέγε. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Αυτός είναι. Σε φάτσα σου λέει κάτι. Έχει να φάει κρέας κάνα 2 χρόνια αυτός. Θα έλεγες κανένα καλό λόγο. Πάντως η χρηματιστηριακή του αξία. Ναι, ναι. Είναι μεγαλύτερη νομίζω από όλους που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Χρηματιστηριακή του αξία, έτσι. Α, για το να το δούμε, δω... ερωτηματικό είναι. Όχι, ψέματα. Ο Ιντέγιο τον περνάει. 2 εκατομμύρια και 1,75 είναι ο Λούκα Σάσα. Τι 1,75? 1,700. 1,77 τον κάνει. 1,75. 1,75 τα λεφτά. Με μπερδεύει τώρα, κύριε. Ναι, ρε, το ανεβάζει το ψηλό, ναι, το κοντέζει. Ανάλογα το παπούτσι, ξέρει. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί στην Αθήνα γίνεται χαμό. Χαμό όμω με μια μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τον Φρίντετ. Τον Φρίντετ. Δεν συγκινούμε. Δεν συγκινήσει. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λοιπόν όμως όλα τα πρωτοσέλιδα. Όταν ρε Κουλιανέ, ναι. Θεό που πιστεύει. Ναι, 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 ναι. 10 Ιουλίου. 10. Πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Μιλάει για μπάσκετ. Όλες. Ωραία. Καταλαβαίνει να πούμε σε τι δεινή κατάσταση είναι. Το ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακό του Μαρινάκη και ο Πάουκ του Σαβίδη και η ΑΕΚ του Μελισανίδη. Καλά, μια, πόσο Βαλκάνια βρωμάνε αυτή η τρίστα. Μια μέρα μπορεί να σκάσει σαν τσόντα να χωθεί. Όταν να πούμε 10 ναι. Ιουλίου τα πρωτοσέλιδα με μιλάει για μπάσκετ. Ναι. Άντε, τελείωνε με τον μπάσκετ. Sport Time. Ναι. Βόμβες. Ναι, μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πυροδοτεί τη σούπερ προσθήκη του αρχισκόρερ Τζίμερ Φρίντιτ στο μπάσκετ. Να είσαι τώρα ναι. Ο παδός του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Και να βλέπεις πρωτοσέλιδο το Φρίντιτ. Προσέλο... Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν πουλάει Sport Time. Βάζει θα πουλήσει... θα πάρουν οι Παναθηναϊκοί. Θα πουλήσουν. Ναι, θα πουλήσουν από ναι. Την Φιλοθέη ναι. Μέχρι, μέχρι πάνω. Το Χαλάνδρη. Θα του κατεβάσω ναι. Και το. Ναι, την πάντη θα το καζίνο στην Πεύκη ναι, ναι. Και θα χαθούν περιουσίες εκεί. Sport Day. Sport Day. Top Gun. Ο Μπόμπερ Τζίμερ Φρίντετ συμφώνησε έρχεται στον Παναθηναϊκό. Κατάντια. Να σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω τι γίνεται. Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι κατάντια στο μπάσκετ. Ναι. Γιατί ένα, θυμάστε τα χρόνια που ο Μπούζας όταν δούλευε και κατάντια. Εκεί που σε στέλναν δεξιά και αριστερά, ξέρεις τι πρωτοσέλιδα για μπάσκετ είχαμε. Ρε κατάντια. Ναι. Για το ποδόσφαιρο. Α, ναι. Είναι αυτά, δεν λέω για τον μπάσκετ. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, διαλέγει ο Ολυμπιακός και προχωράει για απόκτηση χαφ. Ολυμπιακός, ένα οχτάρι θέλει. Του λείπουν οχτάρια και εξάρια. Ολυμπιακός. Γκιγέρμε θέλω, ρε φίλε. Πώς έγινε να τον πάρω. Παρακάτω. Θέλω Γκιγέρμε. Αυτό κολλάει Γάντι. Ένα Γκιγέρμε. Παρακάτω. Σου κάνει δώρο Μητσοτάκη σε ένα χάφ. Μητσοτάκη. Σου κάνει δώρο. Τώρα έχω μηνύματα για το Μητσοτάκη. Ναι. Σεισμός. Άντε πάλι. Σιλάιβ. Ο Φρίντετ. Ναι. Άντε να το δούμε αυτό το Φρίντετ. Βάζει τρίποντα, λέει, τα βάζει παντού. Λέει καθιστό, όρθιο. Λευκό είναι. Λευκό, ναι. Για τον κάνω το λευκό στο μπάσκετ. Τα πήρε ο Φερέρα, λέει, για ένα μικρό χτύπημα. Θα παίζουν όσοι τρέχουν, λέει, και έχουν διάθεση. Οι υπόλοιποι, λέει, γυρνάτε σπίτι. Αρχίσαν τα όργανα. Άμεσα χαφ και φορ ζήτησε ο Πορτογάλος από τον Γιώργη, που είναι απάνω. Γιατί ζήτησε φορ άραγε. Μήπως άκουσε Ραπτόπουλο τίποτα για τον Λάκκο. Με δύο θα τη βγάλει. Α, με δύο θα τη βγάλει. Δύο θα τη βγάζει, Κωνσταντίνε. Πάρτε και το γέννη. Έχει 50 μάτς. Το γεννητσαρίδι, πώς το λένε το πιτσιρικά αυτό. Αμβούργο και τέλος, εντάξει, το φως ασχολείται μόνο με τι το. Τι Αμβούργο, ο Σερτεμπέο πάει στο Αμβούργο. Θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει ένα φιλικό. Στο Αμβούργο? Με το Αμβούργο έχει ένα τελευταίο φιλικό α, και το επιστρέφει. Αυτό, το ο Ολυμπιακός ο οποίος ετοιμάζει σιγά σιγά για τα μάτς με την Πλιζένη. Είναι πιο κοντά. Ο Πάοκ είπαμε έχει Αύγουστο τα παιχνίδια. Βρώμα και αυτή η δουλειά. Βρώμα και αυτή η δουλειά. Ελιπέστατη είναι. Προχωράμε. Πάμε στον κόκκινο, πρωταθλητή.
Ο Ελαράμπι το δυνατό χαρτί του Μάρτιν. Ποντάρει πολλά, λε ο Μαροκινό. Δεν κάνει άσχημα. Φωνικό δίδυμο, λέει Μασούρα Γκερέρο. Συνεργάζονται, λέει, με κλειστά μάτια. Και απόψε 7 η ώρα, λέει. Ποιος είναι ο Μασούρα και ο Γκερέρο, ο φόρητο Γκερέρο. Ο Γκερέρο είναι ο φόρητο. Ο Μασούρα είναι φωνικό. Ναι, τα άκρα. Μένα μου αρέσει ο Μασούρα. Ναι. Τον Πανιόνιο, τον ξέρει. Τον ξέρω. Ωραίο. Ωραίο, ακραίο. Όταν πρώτο έπαιξε μπάλα. 1,5 χρόνο γκολ δεν είχε κάνει. Μετά όμως άρχισε να βρίσκει λίγο γκολ. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στον νικητή. Να τελειώσουμε λίγο τώρα μία τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πάμε και στην, στο φίλο σου. Α, πράσινη, Sky Vova. Νάτι. Η πράσινη σήμερα έχει την τιμητική τη, ρε φίλε. Χιλιά κάνουμε. Ναι, αλλά έχει την τιμητική τη. Θα μας κράξει ο Φερέτης πάλι. Ο Φερέτης. Ναι. Εντάξει, ο Φερέτης είναι old fashion. Είναι παλιά σκοπή. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι παλιά σκοπή ο Φερέτης. Με 5 φορές βόμβα πάνε. Άγρια πίεση. Τι πίεση. Τόσο αρέσει το πρωτοσέλιδο του Ξίδη. Για ποιο πράγμα. Από τη Ρώμα στου μάναζε του Βέντε για να τον φέρουν. Τρώνε χρόνο, λέει. Σύρια λέγει. Άμα δεν έχει λεφτά, σύριελ γίνεται. Άμα έχει λεφτά, πα πληρώσει και το παίρνει. Έτσι. Άμα δεν έχει, θα το κάνει σύριελ κανένα από εσά. Έχω συνέχεια. Φέτο τι μεταγραφή μεγάλη έκανε με λεφτά. Το στόχο. Το στόχο. Ναι. Πόσα τον προπονητή μου. Το προπονητή σου. Ναι. Παίχτη, λέω. Παίχτη, 1,5 έδωσε Σλάβια Πράγα και άλλο 1 εκατομμύριο στο στόχο. Αυτή ήταν η μεταγραφή. Και τον προπονητή 2 εκατομμύρια τον έσκασε. Άλλο δεν έχει σκάσει. 2 εκατομμύρια για τον Αυγούστο. Πώ. Για τον αυτό που κοροδεύει που θα είναι μια χαρά. Τον άρρωστο. Δεν είναι άρρωστο. Μια χαρά εγώ τον βλέπω. Τζαμπουκαλί, φεύγει στι φάσει. Εντάξει. Απλά. Τρισμένο στα μαξίδια ήταν. Απλά θα κάνει χρόνο να προσαρμοστεί γιατί ήρθε από άλλη Ήπειρο. Α, ήρθε από άλλη Ήπειρο. 2 εκατομμύρια έσκασε και εκεί. 2,5. Για τον Ροντρίγκο σου άρεσε, πλήρωσε εκεί πάλι την Κρέμιο 5-6 εκατοστάρια. Αλλά ο Ιάκ δεν έδωσε λεφτά για παίχτη ακόμα. Δεν έχει δώσει. Ούτε θα δώσει. Πιστεύει ότι θα τον πάρει αυτό να δω, θα δώσει 1 εκατομμύριο. Χλωμό το κόβω. Χλωμό. Χλωμότατο. Τον Αύγουστο όταν θα τελειώνει και δεν έχει κλείσει πουθενά μπορεί να τον πάρει, ξέρω εγώ. Μπορεί να περιμένει εκεί ο. Να περιμένει εκεί, μπα και πε και άλλο τιμή. Και με το σπορ κίλερ ο Σβιντεύσκι, ο Σβαρόφσκι, έτσι, ο οποίο μπήκε χθε, έβαλε 2 γκολ. Ο Πάουκ πάντω δεν ήταν καλό. Αυτό ο Σβιντεύσκι πάει εκεί, κάνει pressing. Πάει, πέφτει πάνω στους μπακ, τρέχει, καταναλώνει δυνάμεις, γυρίζει πίσω, κάνει τον χαφ, φεύγει. Αλλά, έχει αλλά αίσθηση... είναι και μέσα στις φάσεις για τον γκολ. Αυτά που λες τα κάνει και δεχομένως να κάνει δυνάμεις τζάμπα. Αλλά έχει την αίσθηση του γκολ καλύτερα από τον Άκπομ. Ο Άκπομ έχει πιο προσόντα. Ναι, πιο αλλά αυτός έχει το ένστικτο περισσότερο. Δηλαδή ο Πάουκ έχει 2 φόρ. Που ένας έχει τα προσόντα αλλά λιγότερο την αίσθηση του γκολ και ο άλλος έχει να πούμε. Μυρίζει τον γκολ αλλά δεν έχει άλλα προσόντα. Μικρότερα προσόντα και έγινε το λαγωνικό τον γκολ. Παίρνεις και ένα τρίτο που θα έχει συνδυασμό πραγμάτων και τους έχεις και τους τρεις σε έτοιμο πόλεμο. Άντε να τον δω αυτό. Εγώ πάω όπλο για πάρουμε τον Τζούμπα θέλω βασικό. Ναι. Δεν γίνεται να τον φάσει αυτό το παίχτη. Αυτό το παίχτη πρέπει να τον προωθήσει. Μόλις έρθει καμιά κανονική ομάδα και σφιχτεί εδώ και κάνει τις σέντρες, ναι. Θα τον βρίζει τον Τζούμπα. Τον Τζούμπα ποτέ. Άντε παλικάρι μου που είσαι αγόρι μου. Θα φωνάζει. Δεν πηδάει. Λοιπόν, μανούλα μου, θα φωνάζει ο. Πρέπει να βγάλουμε ακροατή. Ναι. Γιατί θα έχουμε το Ζαΐρι, ναι. Ζέπελιν θα γίνουν τα αυτάκια μας. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Σπύρος. Κέρκυρα, κατευθείαν, ναι. Σπύρος. Μήτρος. Oh. Σπύρος Μήτρος. Μήτρος. Ναι. Oh. Άντε ρε Σπυράκλα, θα πούμε καλά λόγια σήμερα. Πάρε εδώ πέρα 600 άρτο. Ταταροκέφαλος Μηταράς. Ταταροκέφαλος. Με κάτι τρακτέρ 10 μέτρα. Πάλι, κι αυτός. Ναι. Τρακτέρ. Το έχει αγοράσει από το Μητιντζή το τρακτέρ. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλάχαρος, ψηλός, δυνατός, γεροδεμένος, δάχτυλα χειραψίας, έτσι πάει το χέρι. Δεν τη δίνεις. Τι Μήτρος τώρα τι είναι. Μήτρος, Σπύρος Μήτρος. Ζηλιάρης. Εδώ περιφέρεια Θεσσαλονίκης πρέπει να μείνει. Όχι, Καλάστρα. Α, περιφέρεια, ναι. Κίμινα. Κίμινα, Χαλάστρα. Τι γύρω, ναι. Το τσιμπάντα κουνούπι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πεθαίνει το κουνούπι. Το κουνούπι σοφάει πάνω στο χέρι. Δεν χρειάζεται το χτυπήσει το κουνούπι. Ναι, ναι, ναι. Με τη μηκατοσκοτόστρα. Το King Kong έχουμε παιδιά, δεν έχουμε. Ναι, 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 άλλο, ναι. Πρώην Παλαιστής. Πρώην Παλαιστής. Πρόσφατα παντρεμένο Ζηλιάρη, πολύ μεγάλο Ζηλιάρη. Και αυτό ζηλεύει. Ψάχνει τα κινητά. Πού ζηλεύει, και στη Χαλάστρα τι να ζηλεύει. Λέω ζηλεύουν στη Χαλάστρα. Έχει κι άλλου εκεί. Έχει Ζηλιάρη. Χαλαστρινού. Στη Χαλάστρα πολλού Ζηλιάρη. Ζηλιάρηδε πολλού. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Έχει. Σπύρος Μήτρος. Αυτό λοιπόν, Ντάτσουν οπωσδήποτε. Ντάτσουν Πάοκ. Παοξή οπωσδήποτε. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι κανένα δικηγόρο έτσι. Ο Μήτρος. Λεπτοπύλε. Κυριλέ τύπο γραβάτα γραφείο. Πες ότι αυτό γίνεται δικηγόρο. Ναι. Σπύρος Μήτρος. Και πάει ο δικηγόρο Μήτρος. Ναι. Θα παίρνει ρε δικηγόρο που το λένε Μήτρος. Γιατί τι έχει ρε Κωνσταντινό. Πες ότι βγάζει στη χολή ένα κακό πράγμα. Ναι. Και πα να σε συστήσουν τρει γιατρού. Ναι. Και όλα λέγεται Μήτρος. Μήτρος. Θα πα στο Μήτρο να βγάλει τη χολή ρε. Ναι. Γιατί? Δεν πάω ρε. Γιατί τι έπαθε. Τι δεν πάω. Μπορεί να είναι ο καλύτερο γιατρό ο Σπύρος Μήτρος αυτό εδώ. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Το επίδετο σε χαλάει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Σπύρο 30 λεπτάκια μέχρι παρά 5. Και αρτηριακή πίεση πρέπει να έχει. Τον τελείωσε. Τώρα προλάβει να πάρει τουλάχιστον. Να προλάβει να πάρει τηλέφωνο. Σπύρο. Αυτό το επίθετο είναι πολύ μπρουτάλ να πούμε. Μήτρος. Σου βγάζει αγριάδα, αγρίλα ρε παιδί. Με βγάζει αγρίλα, με βγάζει φρέζα, με βγάζει στάγερ. Τρακτέρ, με βγάζει ξέρω εγώ. Ναι. Σούπερ μυραφιόνι παλιό στην αποθήκη. Με βγάζει να πούμε νεύρα, με βγάζει ζήλια, με βγάζει.
πολλά πράγματα. 300 ευρώ κάθε μήνα για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτό κληρώνει το Μετρόπολης. Σπύρο Μήτρο, έχεις 30 λεπτάκια από τώρα. Η μεγάλη κλήρωση επόμενη θα γίνει Δευτέρα 22 του Ιούλη. Μπείτε να συμπληρώσετε φόρμουλα στο metosport.gr. Μπράβο. Λοιπόν, πες τώρα, Αυτόπουλο. Ναι, ναι. Σχετικά με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Ας μην μιλάει και ας δει πρώτα τι παίχτης είναι. Για ποιον λέει ο φίλος? Ποιον παίχτη έκραζες? Ποιον δεν έκραζες βασικά, όλους έκραξες. Ποιον έκραξες και τι? Ποιον, όλους. Μεταγραφές ομάδων της πόλης, τι να κράξω? Έκραζες τους παίχτες που πήρε ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ. Έκραζες τον παίχτη που πήρε ο Άρης. Ποιον έκραξες? Ποιον δεν έκραξες? Τι... Ρωτάς και ποιον έκραξες? Ποιον δεν έκραξες, αγόρι μου, πες. Και είπα κακό κουβέντα. Για όλους είπες μια κακή κουβέντα, έτσι. Για όλους. Πήραμε στον Πάο. Καλά, να ξεκινήσουμε να δούμε ποιον. Για τον Σφιντέρφη σε είπα κακή κουβέντα. Τι μυρίζει τον κόλ σαν τον Λαγωνικό. Το μυρίζει τον κόλ. Ο Άκπο που είναι αθλητάρα σε είπα κακή κουβέντα. Όχι, αυτού δεν είναι, αφού του έχει τσεκάρει. Σε είπα κακή κουβέντα για τον Πασχαλάκη ποτέ. Ω, Πασχαλάκη ποτέ, απαγορεύεται Πασχαλάκη. Σε είπα κακή κουβέντα, ξέρω εγώ, για τον Σιώπη ποτέ. Πώ δεν είπε, αφού έχει πει χιλιάδιο για τον Σιώπη τώρα. Εντάξει, τον έχει ξεπατώσει. Τον είπε ότι βάζει κασόνια για να πατήσει το φω, να ανοίξει το φω του κομμόδι του το σαλόνι. Τον έχει πει θελοδία για να τον ανεβάζει στο πούλμαν. Ο Πέλκας λέει, άλλος, πες το κουμπαράκι σου, ότι δεν έπαιζε ποτέ, λέει, κοντά στο φορ. Ήταν 10 με 15 μέτρα πίσω από το φορ. Κατέβαινε κοντά στα αμυντικά χάβια για να πάρει μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Που δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, αυτό όμως έκανε, λέει, δεν έπαιζε, λέει, κοντά. Δεν μπορεί να το κάνει, ναι. 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 Το έκανε όμως. Τώρα δηλαδή τι άλλαξε τώρα? Τώρα είναι πιο ψηλά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Και μεγάλωσαν οι γραμμές και τρώτε δύο γκολ σε κάθε μάτς. Ποια δύο γκολ? Τώρα φάγαμε δύο γκολ. Στο προηγούμενο 3-0 δεν έληξε. 3-0 δεν έληξε. Βουτυράκι στο ψωμί. Βουτυράκι στο ψωμί ήταν. Άντε, λέει, καλημέρα, λέει, ρε παιδιά. Μεταγραφές, λέει, για να μπούμε στου ομίλου τη Champions League, γιατί σφίξαμε. Είναι προβληματισμένο ο Χόλμ. Δεν σα νοιάζει, ρε κολόιδο. Γιατί δεν μα νοιάζει? Δε, άμα σα έγινε, θα κάνετε μεταγραφές τη Champions League. Και άμα εσείς, κάνουμε τώρα του Αμπιουσίου, θα λε. Και εσεί και ο Ολυμπιακό δεν νοιάζεστε. Πώς δεν έκανε? Δεν νοιάζεστε. 11 μεταγραφές κάνανε. Και εσεί και οι άλλοι νεοδημοκράτε κάτω δεν νοιάζεστε. Άντε πάλι δεν νοιάζει. Δεν θέλουν να πάρουν τα λεφτά. Πώς δεν νοιάζονται? Δεν ρισκάρει, ρε. Τι να ρισκάρει? Τι να βάλω 5 εκατομμύρια και αν δεν πω. Ρε φίλε, Ιούνιο μήνα στην Ελλάδα μεγάλο παίχτη πλέον δεν μπορείς να φέρεις. Δεν μπορείς να φέρεις. Βαλκάνια. Εντάξει, άλλο αυτό. Τι να κάνω τώρα. Ναι, άλλο αυτό. Καλημέρα στον Τίπικεν, καλημέρα στον Ντόρτμουντ, πες στο διπλανό σου. Εμένα. Ναι. Ναι. Άμα θέλουμε γκρίνια, λέει, και μιζέρια, λέει, θα ακούμε τις γυναίκες μας, λέει, πες. Μην γκρινιάζεις τόσο πολύ. Μόνο ο Ολυμπιακός, λέει, παίρνει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει ούτε σεντερφόρ, λέει ο Παναγιώτης. Πήρε σεντερφόρ Ολυμπιακός. Ναι. Πήρε σεντερμπακ Ολυμπιακός. Ψημαζεύτηκε, μπακ αριστερό δεν πήρε. Άλλο χαβ δεν πήρε. Εντάξει, τα εξτρέμ του είναι εξτρεμοειδή που κάνουν τις μπούκες στις σέντρες αλλά δεν σκοράρουν εύκολα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τι είναι, ελλειπής είναι. Χαιρετίζουμε την Αντωνία από την Κολονία. Ράπλε, δώσε διεύθυνση kickboxing. Ναι. Τη διεύθυνση, λέει. Τι διεύθυνση? Δεν ξέρω τη διεύθυνση. Τέλος πάντων. Ultra Fighters. Ultra Fighters. Γιατί θα έρθεις από την Κολονία να κάνεις πυγμαχία? Χθες εγώ μια μισή ώρα πλακώθηκα, να πούμε. Με είδες πως ήρθες? Ναι, σε είδα, σε είδα. Καλημέρα, Cool Rap, το τραγούδι που βάλατε είναι. Άμα είναι να έρθει η κοπέλα και να ψάχνει να βρει, ας πούμε, ένα μήνα, ναι, και τα λοιπά. Μόνο 7 Αυγούστου με 20 ήταν ο δασκαλώτος κλειστός, να πούμε. Α, 7 με 20 Αυγούστου κλειστό. Τις άλλες μέρες θα είναι φουλ ανοιχτά. Ναι, ναι, πρωί, ναι, ναι. Βράδυ, ιστορίες, κόλπα. Χαιρετίζουμε και το Augsburg. Πολύ Γερμανία. Κολονία, Dortmund, Augsburg. Πού θες να μας ακούνε, ρε? Αφού φύγαν τα παιδιά μετανάστες. Φύγανε. Θα φύγει ο Σκεντερμπέου τώρα, θα πάει στο Αμβούργο, λέει. Διώξαν τα παιδιά, τι θες να κάνουν? Για διακοπές, λέει. Να δω το Μητσοτάκι τώρα, είπα τη Λατινοπούλου να πούμε. Την είπες, την βρήκες? Όχι, την είπα. Όχι, δεν μιλάω τετατέτ. Εγώ είμαι επικίνδυνος. Δεν είμαι σαν τον κόκκινο. Μα πάω τετατέτ. Τεστοστερόν, είπαμε, είναι πάλι το κανονικό. Ο κόκκινος δεν είναι επικίνδυνος. Γιατί, ρε? Είναι ακίνδυνος. Ακίνδυνος, ε? Τον έκανε και τον ακίνδυνο γίγαντι, τον έχει τίποτα σόι. Τον έδωσε ένα Viagra και ο φοιτικό. Ο Ελοβάρης. Δυνατός ο Ελοβάρης. Άρχισε τα χυκαρδίες 160 παλμιά. Άστο να είναι Ελοβάρη. Αλλά γιατί είναι, φίλε? Ας τα φοιτικά τώρα, δεν. Μια χαρά είναι τα φοιτικά. Λοιπόν, χθεσινοβραδινά αποτελέσματα Champions League που ζητήσατε. Ναι. Ντουντελάνς Βαλέτα 2-2. Σουντούβα Ερυθρός Αστέρας 0-0. Ο φίλος ο Μιλόγεβιτς και ο Χωσέ Κάνιας. Έκανε ντεμπούτο. 0-0, καλό είναι. Ρεβάνς θα το πάρει. Θα το πάρει ψηλά. Σεράγεβο Σέλτικ 1-3. Εντάξει, Σέλτικ. Πέρασε και αντίπαλος του ΠΑΟΚ πιθανή. Καλή ομάδα. Καλή η Σέλτικ, ναι. Θα έχει... δει. Ωραίο ταξίδι θα είναι σιγά. Και ωραία χρώματα. Πράσινο. Και ωραίο γήπεδο. Σ' αρέσει, ε. Ναι, το άσπρο και το πράσινο. Σ' αρέσει, έτσι, ναι, όμως, ανάποδα. Όχι κάθετα, ναι. Ναι, Ελσίγκη Τόρσμαν 3-0 πέρασε και το Ελσίγκη. Εύκολο. Νόμε Κάλιους και Ντίγε Σκοπιανή είναι καλή 0-1. Σκοπιανή, Βορειομακεδόνες θα λες. Σκοπιανή, Σκοπιανή. Το άλλαξε το όνομα. Αραρά Ταΐκ 2-1. Εκεί που τρέχει γάργαρο νερό. Γάργαρο νερό. Ναι. Κέρδασε χωρίς Σούτγκρεν. Και Αστάνα Κλουζ 1-0. Αυτά είναι τα χρυσόμενα. Ανοιχτό. Η Αστάνα είναι πιθανή αντίπαλο του ΠΑΟΚ αν περάσει. Η Κραστάνα, ναι. Κραστάνα λέω. Κραστάνα. Η Αστάνα είναι καλή ομάδα πίσω.
Και είναι μια ομάδα η οποία συνέδρα τη κρατάει το 0 και βάζει ένα γκολ. Σφιχτή, σφιχτή. Ναι, ναι, ναι. Σφιχτή, κοσαντίνομαι όσο δεν πάει. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο κομψό διαφημιστικό. Πριν όμως, να θέλει να κάνει τα απλά αυτονόητα. Αυτονόητο δεν είναι να θες την επικοινωνία σου να κερδίζεις και εσύ και φίλοι σου. Είναι. Τότε γίνε Q και κάνε το κονέ. Για κάθε φίλο σου που φέρνεις στην Q κερδίζεις 12 GB και εσύ και αυτός. Και αν φέρεις και άλλον κερδίζεις και άλλα 12 GB και πάει λέγοντας. Τι περιμένεις, ξεκίνα να κάνεις τα κονέ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε τώρα στο www.myq.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι. Ψάχνουμε, θυμίζουμε για τελευταία φορά τον Σπύρο Μήτρο. Έχει άλλα 10-12 λεπτάκια. Κατέβα από το τρακτέρ, μωρέ, και πάρε τη λόγω. Πες τα ρε Κωνσταντίνε, να επιτέλους μια φορά. Μα κατέβα ρε Σπύρο από το τρακτέρ. Τρακτερόβλαχε. Κατέβα ρε Σπύρο, θα έχουμε τον Ζαΐδα μας αλύσει καμιά εβδομάδα μετά πάλι. Ποιος τον ακούει. Θα κάνει τα δάχτυλα πάλι. Θα κάνει το μεσαίο, το δάχτυλο. Λέγε τι έχει άλλο. Ανοίγουμε γραμμές. Αυτό ήτανε. Τι κι άλλο θες. Θα βγουν οι ίδιοι μωρέ τώρα. Τι θες, θα πιάσουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θα δούμε μεταγραφές γίνεται στην Ευρώπη. Τα έχουν κι αυτά, ό,τι θες. Αλλά εγώ λέω να ακούσουμε τα φιλαράκια. Έχει γραμμέ. Θα πάρουν σιγά σιγά. 90-90-90. Άμα σιγά σιγά Ιούλιο μήνα, άστο να πάει στο φιλαράκι. Χαλαρά, ρε φίλε. Χαλαρά, καλοκαίρισε να δούμε. Χωρίς μεταγραφές, χωρίς γκρίνια. Χωρίς... Πρώτη φάπα δεν έπεσε, ναι. Διαμαρτυρίες δεν υπάρχουν. Ναι. Φιλίπει ο κόσμος, φοιτητές, κόλπα ιστορίες. Δεν ξυπνά νωρίς. Αυτό ναι. Το πιο σημαντικό. Σχολεία ναι. Δεν υπάρχουν. Στείλαν ναι. Τα παιδιά δεξιά-αριστερά, κοιμούνται οι μαμάδες. Φύρα το καλοκαίρι, κουλιά. Ωραία, ωραία πράγματα. Φύρα. Λοιπόν, πάμε 90-90. Φύρα. Λοιπόν, ο Τάντιτς ναι. Που έκανε φέτος παπάδες. Ο Ινιάρης, ο ψευτοϊνιάρης. Αυτός, ακριβώς ναι. Ψευτοϊνιάρης. Πόσο ετών είναι δηλαδή? 29 στα 30. Μεγάλος είναι, ναι. Τι έκανε? Τον έκανε ο Άγιαξ ανανέωση συμβολαίου για τα επόμενα 7 χρόνια. Ναι. Μέχρι το 2026. Ναι. 7 χρόνια συμβόλαιο, φίλε. Ναι. Αυτά τα κάνανε οι γονείς σας εκεί. 8 ετίες, δεν κλείναν τότε εκεί, 60-70. 12 ετία. 12 ετία. Φοβερά πράγματα. Ρε. 7 χρόνια λέει μέχρι να κλείσει καρδιά του. Με 12 ετία βγει ο Γούναρης στον Ολυμπιακό στα 32 του. Μάλιστα. 12 ετία. Χρήση 12 ετία. Εντάξει, οκ. Μέχρι το 2026 λοιπόν ο Τάντιτς θα είναι παιχτουάγιαξ. Πάμε στο Αν φίλο. Ήταν 24. Μαζί σου. Θα είχε κάνει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα ο Τάντιτς. Σωστά. Εγώ απορώ πως χάθηκε αυτό στο δρόμο και βγήκε στα γεράματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, καμιά φορά, ρε, καμιά φορά απέτησε η θέση του Center for κάτι πιο ψευτοενιάρη. Ναι, και ναι. Ήταν το καλύτερο ψευτοενιάρη της χρονιάς που πέρασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το καλύτερο ψευτοενιάρη. Δεν βάζω το Μέση μέσα. Το Μέση το θεωρούμε εξτρεμο δεκάρι. Το Μέση το θεωρούμε δεκάρι, λίγο δεκάρι. Από όλα το θεωρούμε δεκάρι. Το πάμε Μέση. Κόσμο. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, ναι, έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα. Να το τον ποδαρικό. Η κυρία Δώρα μας ακούει. Ναι. Μας ακούει η κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα, τι κάνεις, κορίτσι μου? Πολύ ωραίο το περγαμένο. Δροσιάει. Από χθες το βράδυ, κατά τις 3.30 άρχισαν να φυσούν, είχα ανοιχτά μπαλκονόπορτα. Μπα, μπου, εγώ σηκώθηκα η ώρα του 3.30 και έδωσα τις 5. Και εγώ το ίδιο έκανα, κυρία Δώρα. Κοίτα, για να ξεσηκωθούμε, πρέπει ένα καλό σεισμό να κάνει. Άντε να, πάλι. Να κουνηθούν τα αίματα λίγο. Άντε πάλι με τους σεισμούς. Πού το θυμίζεις τώρα? Έλατε. Για να έχουμε ακροματικότητα. Χωρίς σεισμό. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι. Μεταγραφές σεισμών δεν γίνονται. Χαλαρά είμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Βόμβες δεν πέφτουν. Τι φόβες να πέσουν. Πόλεμος δεν έγινε τελικά. Οι κομμουνιστές ακόμα δεν κάψαν κανένα κάδο. Ήσυχα τα πράγματα είναι. Τον ακούς και Ραδόρα τι λέει. Πρωί-πρωί για βάλτε λίγο χέρι. Θέλει να μιλήσει άστονα. Θέλει να μιλήσει άστονα. Κυρία Δώρα, την αγάπη μας, καλημέρα. Έγινε. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Καλός άνθρωπος. Και ποιοτικός άνθρωπος. Έτσι. Είναι αρχοντογυναίκα πραγματική. Πραγματικά, κυρία Δώρα. Πραγματικά. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, παλικάρια. Είσαι ο Σπύρος Μήτρος, όχι, Όχι, θα δεν μπορούσε είναι να ήσουν όμως. Θα μπορούσε, γιατί προφορά ναι. Του Κωστή. Προφορά και αυτό, ναι. Μεταξύ Κίμινα Χαλάστρας σύνθε. Μάκης από Έδεσα. Μάκης από Έδεσα. Ναι. Έλα ρε Μακίνιο, έλα ρε γόνιμο, καλημέρα. Παοκάρα ολέ, παιδιά, παοκάρα ολέ. Σε κατάλαβα εγώ ότι είσαι παοκάρα, δικό μας παιδί είσαι. Και δεξιός, δεξιός, δεξιός. Δεξιός κάργα, αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό και τώρα, για σου ραπ. Αυτό, αφήστε το ρε παιδιά. Έμεινε εκτός βουλής η Χρυσή Αυγή και μπήκε ο Βαρουφάκης. Έτσι πάει η Ελλαδίτσα μας. Πάει η Ελλαδίτσα μας. Έτσι πάνε αυτά, ρε Σιμάκη. Κάθε φορά ένα νέο κόμμα ξεπετιέται. Η Χρυσή Αυγή για να μπαινε έπρεπε να κάνει αλλαγή αρχηγού και να βάλει αυτό το σωσία του Κώστα Ορφανού τον Κασιδιάρη να πάει εκεί πέρα μέσα και να αλλάξει τα πράγματα. Με Κασιδιάρη. Ας ελπίσουμε θα πάνε τα πράγματα καλά να. Για όλους και τον Μπαουκάρα μας. Εσύ Χρυσαυγίτης? Όχι, τι είναι. Καθαρός. Καθαρός, original, έτσι. Δεν μου λες Χρυσαυγίτης. Χρυσαυγίτης και πάω, κορίστε. Όταν παρηγυρίζεις τα γκολ. Με 10.000 Αλβανούς και μαύρους, πώς αισθάνεσαι με την Τούμπα? Ο ΠΑΟΚ είναι πολυπολιτισμικός.
Δεν τον ενδιαφέρει εκείνο. Εκείνο είναι πάω. Πώς είσαι πάω, ξύσεις και χρυσαυγίτης. Η Παοκάρα είναι καθαρά λιγική. Αγκαλιά στους Αλβανούς, ε. Αν ναι. πανηγυρίζουν μαζί μας και άλλοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ναι, εκεί την ώρα είσαι πάω, τα ξεχνάς όλα. Βγάζεις αυτό. Πώς αισθάνεσαι που ο λαός του πάω και μισή είναι αλλοδαπή, να πούμε. Καλοδεχούμενοι. Καλοδεχούμενοι κι αυτοί. Γιατί δεν υπάρχουν φιλάθλοι που αγαπάνε την Μπάγκερ. Μα η Χρυσή αυτή λέει έξω οι ξένοι. Τι. Έτσι, έτσι φιλαράκι μου, πέσω να. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δεν αγαπάνε, ασχάτε. Δεν χρυσαυγείτε σε αυτή ρε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Η Χρυσή Αυγή λέει έξω οι λαθρομετανάστε. Λαθρομετανάστε, όχι οι άλλοι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Α, το διευκρινίζει. Έτσι, τα λέμε, Μάκη μου. Τελείωσε. Καλά, παιδιά. Το διευκρίνησε ο Μάκης. Ναι. Το διευκρίνησε ο Μάκης. Το διευκρίνησε, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πάμε επόμενο κύριο. Για πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα τα αγόρια. Έλα ρε, πού είσαι ρε φωτάρα ρε. Θα στείλεις καμιά ντομάτα βιολογική ρε κάθαρα. Κάνα κολουγιουθάκι, κάνα αγκούρι. Πιο αργά. Κάνα καλαμπόκι. Κάνουμε διατροφή το βράδυ, τρώμε αγκούρι με γιαούρτι. Αγκούρι, γιαούρτι, το ιδανικό. Θα το διαλύσω στο μάχη σου ρε. Διαλύσω στο μάχη, λέει. Πολύ φυτική είναι να τρως. Φυτική είναι, φυτική. Θα το διαλύσεις. Τι να τρώει δηλαδή, πίτσες και γύρους το βράδυ. Όχι το βράδυ, πιο μπροστά, το απόγευμα. 8 η ώρα εκεί εννοούμε, δεν τρώμε μετά τις 8. Ναι. Δεν τρώμε μετά τις 8. 6 με 8 είναι τα καλύτερα τέτοια. Εκεί, μέχρι τις 8 τρώμε. Αυτό εντάξει το καλοκαίρι. Αν πιάσει ο Οκτώβρης και τρυπάει το στομάχι, σε πόγο το βράδυ να φας. Αλλά... ναι, πιο νωρίς πάλι. Ναι. Λοιπόν, άκου τι λέει το Twitter της Ρώμα. Α, το Twitter της Ρώμα, ναι, για να πω. Της Ρώμα. Μανολάς Σεντούτο Ατίτολο Δεφινιτίβο Αλνάπολη. Πια ο Κώστας γράψε περ κουέστη τσίγκου Ιάννη εν διαλωρώσω. Γράφτα αυτά ρε. Έχουμε Ιταλό από τα... Ο Μανολάς πουλήθηκε στην Άπολη. Ανακοίνωση, στόμα. Γεια σου Κώστα, σε ευχαριστούμε για αυτά τα 5 χρόνια με την ομάδα μας. Αναφέρει το Twitter. Λοιπόν, ο Μανολάς παίρνει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο στην Νάπολη. Ναι, ναι. Με 20 εκατομμύρια μεταγραφή. Η Ρώμα έβαλε 20 εκατομμύρια και τις υπόβατες. Ξαναδιάβασε λίγο στα Ιταλικά ρε η φωτάρα. Ποτέ. εκεί χαθήκαμε. Για πάμε λίγο. Μανολάς Τσεντούτο Ατίτολο Δεφινιτίβο Αλνάπολη. Και ο Κώστας Γκράτσε Περκουέστη Τσίγκου Ιάννη την Τιαλορώσο. Τελείωσε αυτό είναι. Ψυχικό όπως έρες, τελειώσαμε. Κάτσε να σου πω και για τον Γαϊτανίδη χθες. Είδες μια φάση που έκανε. Ποιος? Χθες ο Γαϊτανίδης. Πώς δεν είδα. Πώς μπήκε σε μια φάση και την τρέμει το τακουνάκι. Αφού σε λένε Θρασίος ο άνθρωπος. Είναι, είναι. Θα γράψει ιστορία αυτός. Άιντε να δούμε, άιντε να δούμε. Φύγε Ιταλέ. Θρασίμι είναι, Θρασίμι. Θρασίμι, μ' αρέσουν αυτοί οι Θρασίμι. Εμένα μ' αρέσουν. Τα θρασίτα τα πάντα. Γεια σου φωτάρα Ιταλέ. Γεια σας, γεια σας. Διακοσμητικός. Ωραίος, ωραίος. Μπουκαδόρος. Μπουκαδόρος. Ναι. Έλα φίλε καλημέρα. Και γκολτζής. Όχι. Αλλά... τελείωμα ήταν πολύ καλό που θες. Άκου λέει. Ναι. Λέγε φίλε. Έλα ρε Τακίμη. Καλώς τον. Τακίμη. Έλα. Τι μου κάνετε. Καλά. Να εδώ περιμένουμε τα μπαμ. Μας έχεις τρελάνει με τα μπαμ. Αύριο Παρασκευή κρατηθείτε. Άντε να τα δούμε αυτά τα μπάμε, έχουμε γανιάσει. Άκουρα γελάσεις, άκουρα γελάσεις. Κρατηθείτε χέρι με χέρι και το δρομαϊκό βουτιά. Όχι, όλοι μαζί, ένας μας βλέπω να βουτάμε. Τι θέλει ο Κωστής. Κακίμη, ναι. Έχεις δει τώρα μετά τα μπάμε αυτά το αεροδρόμιο μέχρι το Φίνικα αποκλεισμός. Τόσο μεγάλα μπάμ θα είναι. Εσύ δεν κάνω πλάκα, σε μιλάω αυτοί που έρχονται. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τι πιο είναι ονόματα. Μεράκι, καλό. Ναι. Είναι ονόματα που θα κλαίμε και θα γελάμε μαζί. Και... αυτά έκανα να πω, Μόγκολος. Μάλιστα. Εσείς ο Μόγκολος. Θα τα πούμε τα μεσημεριανά μαζί μας. Μπράβο. Τα λέμε τα Κίμη μου, τα λέμε. Γεια σου αγάπη μου. Είμαι σε ένα βενζινάδικο πίσω από ένα Audi A3. Εσύ. Ναι. Περιμένω κάνα δεκάλεπτο, δεν περνάει η κάρτα αυτού νου μπροστά και να πληρώσει με την κάρτα. Δεν έφυγες. Ρίχνω να πούμε πινελίκια, έχω υδρώσει. Δεν έφυγες. Φίλε δεν τρέπεσαι λίγο, θα πεθάνουμε με κάνα έβραγμα. Τι θα γίνει να πούμε και τα λοιπά. Πάω δίπλα στον συνοδικό. Τι θα γίνει ρε κτίνος του λέει τώρα σφουσκωτός. Με την πρωτεΐνη εδώ πέρα λέει, γελάει αυτός εδώ μεταξύ. Λέω εγώ. Τι γελάς ρε του λέω πεθάνουμε να πούμε. Γελάει. Ο γιος του Βαραβά ήταν. Σοβαρά. Ένα το βόδι, κτίνος. Ένα κτίνος. Ένα βόδι. Κάτσε σκάσε εσύ. Κάτσε σκάσε. Χαλαρά. Είχε τα αρκοντήσιον. Ρε θα πεθάνουμε. Εσύ γιατί δεν έβαζε αρκοντήσιον. Έκανε οικονομία. Τι παγάσεις. Δεν έβαζε αρκοντήσιον. Βάλε λίγο αρκοντήσιον. Και διπλάσια το χρωμά. Εντάξει να κάνουμε τώρα. Τι θα γίνει για αυτές τις μέρες είναι να δηλαδή δεν πληρώνουμε το αέριο, θα πληρώνουμε δεν ρεύμα. Ρε φίλε, το αρκοντήσιον στα μάξι είναι για το καλοκαίρι για 5-10 μέρες. Αυτές βάλτε το ρημάδι. Όχι, και όχι. Το κάνω και οικονομία και δίαιτα. Γιατί όταν υδρώνεις, πίνω και το νερό να πούμε. Α, καθαρίζουν τα. Τοξίνες, ιστορίες, έτσι. Υδρώνει. Μπράβο Κωνσταντή. Καλημέρα φίλε, να τα ακούσαμε κι αυτό. Πότε θα βάλεις αρκοντήσιον, ποτέ. Άμα είναι πάρα το κίνητο χωρίς αρκοντήσιον. Όχι, γιατί έκανα. Ξοδεύω διπλάσια βενζίνη. Να. Καλημέρα φίλε. Άμα ζοριστώ πολύ, το κάνω.
Ναι. Εσύ φίλε ανοίγεις το air condition. Εγώ. Ναι, ναι. Πάμε ανεμιστήρα τη βγάζω. Ανεμιστήρα, εντάξει, κάτι είναι. Πειρά, και άμα βρω κάτι φορά πετάω την νεκρά. Ναι. Έλα ρε και θέλω να ξεκινήσω επιθετικά, μη με πιάνετε το γλυκό. Έλα, πάμε, πάμε επιθετικά, έλα ρε Πειραιά, χώσε. Ναι. Ξεκινάς το πρωί και λες ότι ο Μαρινάκης ήταν ο πρώτος στο μαξί μου. Δεν διαβάζεις τον αντίλογο. Ναι. Πού είναι ο αντίλογος. Δεν το διαβάζει καθόλου τον αντίλογο ότι έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Ότι δεν ήταν. Ο Βαξεβάνης το έβγαλε το θέμα. Ο Βαξεβάνης, ναι, αλλά στο παρουσιάζει λες και ήταν τετελεσμένο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μη διαρρέεται ότι βγάζουν τα πληρωμένα τα κομματόσκυλα. Όπα. Αυτό, τίποτα άλλο. Άλλο αγωνιστικά, άσε αυτά τα πολιτικά. Θα βγάλουν τώρα οι παοξίδες στο ΣΥΡΙΖΑ από μέσα τους. Περίμενε σε λίγο καιρό. Περίμενε. Εντάξει, όλα θα γίνουν καλά. Όλα καλά θα στρώσει. Ήδη εδώ και δύο μέρες δεν νιώθετε άλλη αύρα. Απλώς μην ξεκινάτε, μην το ξεκινάτε μετά με συνέχεια. Αν θέλουμε πέντε ώρες να απαντάμε σε ό,τι γίνεται. Γαβρί μου, Ολυμπιακέ μου, δεν μου λες τώρα πώς βλέπεις τη φάση με την Πλιζέν. Γιατί εγώ θέλω να μιλήσουμε για μπαλίζα. Τα πολιτικά να είχαμε να λέγαμε είναι για μένα. Κοίτα, να σου πω εγώ ότι βλέπω ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Τώρα πώς θα κουμπώσουμε. Μεγάλα πράγματα δεν λέμε, άμα δεις το γήπεδο. Μ' αρέσει αυτός ο Γαύρος, ρε φίλε. Είναι ωραίος, είναι και σου λέει πετάει τους στα σύννεφα. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ένα πιο σφίχτη προπονητή. Πιο σφίχτη. Γενικά πάντα είμαι μετριοπαθής αν ο παραδόσης. Ενώ βλέπω πολλά χρόνια την ομάδα από το 89 έχω διαρκείας. Εγώ αν ήμουν στον Ολυμπιακό θα ανησυχούσα μόνο για τα στόπερ μου. Γιατί οι άλλες και την άμυνά μου γενικά με κούτρες, εμέδωσης. Τώρα ακόμα ξέρεις, τώρα παίζει και αυτό με το αφρικανικό που λείπουν όλοι. Ναι. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, να σου πω ρε κάτι ρε Γαβρες, όμως περιμένεις το Μεριά, λέει. Περιμένουμε το Μεριά, λέει, για να κουμπώσει άμυνα. Το Μεριά περιμένεις. Ολυμπιακός τώρα με Μέλμπερ, με Μανολά το Μεριά. Στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο που έπαιξε ο Μεριά και πήρε παιχνίδια ήταν μια χαρά παίχτη. Καλούτσικος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν είμαστε και Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός είμαστε και μην τελάβουμε. Εντάξει, ωραίος, ωραίος. Παίχτης εθνικής την Ισίας, μια χαρά τα πάει κάτω. Εντάξει, μην τα ψάχνουμε τώρα. Λοιπόν, έγινε. Να σε καλά, ωραίος. Yeah, 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 yeah. Δεν βλέπει μπάλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Βλέπει μπάλα, αυτά τα που κάνουμε εδώ. Όχι, όχι, μ' αρέσει τα πολύ. Τα φανατικά να πούμε και αυτά. Ναι, δεν. Και τα πολιτικά λέει αφήστε τα, το έβγαλε ο Βαξεβάνης, το ανέρεσα ο μετά. Ο Βαξεβάνης τι είναι αυτός, από ποιο κόμμα είναι αυτός. Από το άλλο το κόμμα, από τους άλλους. Κουμούνα είναι. Όχι, από τι το ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι. Η ΣΥΡΙΖΑ, κουμούνα. Εντάξει, ναι. Κουμουνιστές δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, θεωρητικά, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ρε Φάλακρε, και την παραπληροφόρηση είσαι. Εγώ. Τι είπε όλα αυτή, αυτά που είπε, είπε. Τι είπε όλα αυτή. Καμία σχέση, τα αντίθετα το ακριβώς. Τι είπε όλα αυτή. Ότι είναι καθαρό εξάρι. Τι είπε. Είναι καθαρό εξάρι και δύσκολα θα μπορέσει να τον πάρει ο Άρης. Το θεωρώ λέει δύσκολο. Ναι. Αυτό είπε. Και με έβαλε εδώ να ψάχνω ένα-ένα τα μάτς, να πούμε να βρω ότι είναι εξάρι. Άλλα μάτς μπακ δεξιά, άλλα μάτς μπακ αριστερό. Ευτυχώς που είναι εκεί ο διπλανός σου και σε διορθώνει γιατί εσύ είσαι σκέτη παραπληροφόρηση να πω. Εγώ ξέρω ότι 120 μάτς. 80 έπαιξε αχμηντικό χαφ, τι άλλο θες. Ευτυχώς που είναι ο διπλανός σου πραγματικά. Κοίτα να δεις εδώ τώρα. Τα άκρος αντίθετα από αυτά που είπες. Δηλαδή, κόβει. Εσύ δεν τον άκουσε παγάσα, εγώ δεν τον άκουσα και λέω για να τον άκουσε κάτι. Βουλγάρικα, ξέρω εγώ βουλγάρικα. Κάνε ρεπορτάζ να δεις. Το πρώτο χρόνο έχει 3,80 συμβόλαιο και το δεύτερο χρόνο 4,20. Ορίστε, νάτος. Νάτος, ορίστε. Και εγώ λέω ότι είναι καλύτερος από αυτόν που έφυγε. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα. Και εγώ γι' αυτόν τον λόγο ανέφερα το 1,75 ότι τον έχει χρηματιστηριακή αξία. Όχι, μια χαρά το λες. Χρηματιστηριακή αξία έχει διπλάσια. Δεν το λες μικρό συμβόλαιο. Διπλάσια έχει από τον φίλο μας στο Σιώπη. Αλλά ο Φαλακρός θέλει να μας γρατζουνάει να πούμε. Εδώ γρατζουνάει εμένα συνέχεια εδώ πέρα και το βλέπω και λέω ξέρω ότι με γρατζουνάει, με γρατζουνάει. Άρα λοιπόν κλείνουν οι τρύπες θες να πεις. Μπράβο. Θα έρθει και ένα αριστερό μπακ ακόμα. Και κλείνουν. Επίσης ήθελα να πω για το χθεσινό για τον ΠΑΟ. Ναι. Δεν να τα βλέπεις αυτά ρε παιδιά. Μαζί σου είμαι φίλε, είναι ο προπονητής. Παίζουμε 5x5 όλοι μπροστά και όλοι πίσω. Τώρα δεν τα βλέπουμε. Καλά, σε είπα τίποτα. Και όλοι πίσω. Σε είπα τίποτα, κέρδισε 3-0 την Όρτσα, σε είπα τίποτα, τι να σε πω. Είναι φιλικά. Δεν το βλέπεις, θες το βάλα να το δω λίγο, είναι σαν όπως παίζουμε 5x5 όλοι μπροστά και όλοι πίσω. Τώρα θα πάω να παίξουμε μια φοιτητική αιστεία τώρα. Όχι φοιτητική αιστεία. Τίποτα, μηδέν. Τι. Άστο, μην τα βλέπεις καθόλου. Ο προπονητής να τα βλέπει, φίλε, για να βγάζει περάσματα. Αυτό ακριβώς δεν είναι για μας να παρακολουθούμε τα φιλικά. Εμείς είναι για να σχολιάζουμε μετά. Έτσι θα κάνουν χουλιαμά. Αυτά είναι. Άντε, καλημέρα. Γεια σου, Ριανάκη μου, καλό. Η Universitea Cluj είναι μια ομάδα ενός αιώνα. Ιδρύθηκε το 1919. Και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα αιώνα. Ναι. Και οι κομμουνιστές το καίνε κάθε χρόνο. Ναι, Universitea Cluj είναι το πανεπιστήμιο. Έτσι λέγεται. Πανεπιστήμιο Cluj είναι ομάδα Β' Εθνικής Πολωνίας. Η Cluj καλή. Έπαιζε Champions League χθες. Εσύ θα πάρξετε με την Cluj την κακή.
την Ουνιβερσιτέα. Το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν ένα φιλικό όπως να είχαμε να λέγαμε. Ρε, να γράψουμε και κάτι στην εφημερίδα, τι ωραία που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Όχι, για να μην γίνει κανένα πέρδεμα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα 5-0 και πούνε κάποιοι ότι όποιον κέρδισε την Κλουζ. Ναι. Η Κλουζ η καλή παίζει προγραμματικά Champions League. Ξεκίνησε. Μάλιστα. Πάμε φίλους. Πάμε, ναι. Μάλιστα, έλα. Ναι, ναι, έλα φίλε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τώρα. 11 χρόνια Βουλγαρία. Εχθές βγάλατε τον Βασίλη Μάστορα, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος και σοβαρός δημοσιογράφος, στο Κανελάκι. Ναι. Του Λουτοκόρετς τη βλέπω χρόνια, ο παίχτης είναι οχτάρι, δεν έπαιξε αμυντικό χαφ, περισσότερα μάτς έπαιξε δεξί μπακ, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν είναι αντισιώτης. Εάν βάλετε το ηχητικό εχθές του Βασίλη Μάστορα στο Κανελάκι, το τονίζει και ο ίδιος ο άνθρωπος ότι είναι οχτάρι. Κανένας λαφτσής που βγήκε στο Μπούζο δεν ανέφερε τη θέση 6. Είπε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης με πολύ καλές εμπειρίες και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι γρήγορος παίχτης, αλλά έχει πολύ γρήγορη σκέψη. Την Λουτοκόρετς τη βλέπω χρόνια, πολλά χρόνια. Είχα την τύχη να δω και τα παιχνίδια στο Champions League και με τη Real και με τους υπόλοιπους. Ο παίχτης είναι οχτάρι. Δεν έχει καμία σχέση με σιώπη και δεν είναι τρεχαντήρι και εξάρι. Βάλτε το ηχητικό του Βασίλη Μάστορα το χθεσινό. Και αυτό λέω τώρα, άλλος με κατατρόπωσε τώρα. Δηλαδή. Ο Λαφτσής δεν είπε καμία λέξη εξάρι. Ναι. Τον πήρε ο Μπούλτος και τον ρώτησε αν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εάν είναι ποδοσφαιριστής, είπε ότι έχει πολλές εξάρι. Ωραίο ρεπορτάζ έκανε ο Γιώργος. Α, μπράβο. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ανέφερε τη θέση εξάρι. Ωραίο ρεπορτάζ. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπω τα παιχνίδια της Λουτοκόρετς. Είναι το εξάρι της Λουτοκόρετς. Τώρα, ο Λαφτσής τι είπε, και αν ο Λαφτσής παρακολουθεί ποδόσφαιρο Βουλγαρίας, εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι. Πρόεδρος της Τζέσικα χρόνια ήταν. Μετά ήταν. Τώρα, πόσο χρόνο είναι ο Λαφτσής. Ο Λαφτσής, ναι. 60. Μπορεί να μην ασχολείται πολύ ο άνθρωπος σοβαρά, να βλέπει επιφανειακά τα πράγματα. Αν δεν πας 65 χρονών, θα ασχολήσει, θα έχει εμβαθύνει ποιον το εξάρι του Πανετολικού, ας πούμε. Αν ο προστάτης μου είναι 0,79 που είναι τώρα, θα τα βλέπω όλα. Ναι. Έλα, φίλε. Η Λουτοκόρετς παίζει με δύο εξάρια. Το ένα εξάρι είναι κόφτης και το άλλο είναι στυλ 8-10. Ο Σάσα έπαιζε 8-10. Δεν ήταν το καθαρό μου εξάρι ποτέ και τα περισσότερα μάτς. Αρκετά μάτς μάλλον, όχι τα περισσότερα, τα καλύτερα του μάτς, τα έχει κάνει ως δεξί μπακ. Είναι ό,τι είπε χτες ο Μάστορας. Βάλτε το ηχητικό να το ακούσετε. Νομίζω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος και μετρημένος. Ποιος είπε ότι δεν είναι σοβαρός, εμείς άλλο λέμε. Λοιπόν, η Λουντογκόρετς, άκουσε με λίγο όμως τώρα εδώ πέρα. Εγώ έχω τα τελευταία παιχνίδια της Λουντογκόρετς εδώ, με Λοκομοτίβ Πλότβιτ, με. Η Λουντογκόρετς παίζει με δύο αμυντικά χαφ. Έτσι. Σε αυτά τα... είναι κόφτης, ναι, στα δύο αμυντικά. Η Λουντογκόρετς παίζει 4-2-3-1. Βασικά, να ξεκινήσουμε με αυτό. Εδώ είναι το σύστημα. Ακριβώς. Λοιπόν, 4-2-3-1. Λοιπόν, έχω ενδεκάδες εδώ της Λουντογκόρετς και τον Σάσα τον τοποθετεί σε πολλά παιχνίδια στη θέση 6. Ωραία, 4-2-3-1 έπαιζε και ο ΠΑΟ, υποτίθεται. Και δύο χαφ δεν είχε εξάρει κανένα. Ναι. Τι παραπέμπει. Η Λουντογκόρετς, γιατί την έχει παρακολουθήσει και λόγω του στοιχήματος. Λόγω Champions League, έτσι. Βουλγαρικό πρωτάθλημα δεν έχω δει. Κάνει πολύ παιχνίδι από πίσω. Ναι. Με τα μπακ της κυρίως. Με το Σισίνιο, αυτόν το θυμάμαι, το Βραζιλιάνο. Ακριβώς. Που ανέβαινε πολύ. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ο Σάσα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 8-10. Εάν είναι 8-10, δεν είναι επιλογή αντισιόπη τότε. Αν είναι 8-10, εγώ. Δεν είναι αντισιόπη. Μάλιστα. Εντάξει, okay. Αν βάλετε να δείτε, είναι εύκολο να δείτε και στιγμιότυπα και οτιδήποτε, θα δείτε ότι η μπάλα περνούσε από τα πόδια του, δεν είναι ο κόφτης. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ πάντα. Δεν δαγκώνει, ρε λέει. Ναι, δεν δαγκώνει, οκ. Okay. Ναι, δεν δαγκώνει. Είναι πολύ καλός παίχτης. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά αντισιόπης δεν είναι αντισιόπης. Όχι αυτό που ζητάει ο Άκης. Ακριβώς, ναι. Έλα, φίλε, πάμε και σε ένα τελευταίο. Yeah. Να είσαι καλά. Εντάξει, εμείς τα παιδιά που ασχολούνται περισσότερο βλέπουν. Εγώ λέω το Κόρες μόνο Champions League. Και βεβαίως ψάχνω να βρω τι γίνεται, έχει παίξει. Ένα τελευταίο. Καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά από Αριδαία. Έλα ρε Αλμοπάρα. Έλα ρε Αλμοπάρα. Μία ώρα με τον Αντισιόπη και με τον Σάσα και τον Μπάστα, τέλος πάντων. Αφού έκανε μια δουλειά, ναι. Τι θα γίνει ρε παιδιά με τον Ηρακλή. Τώρα άκουσα, θα πάρει αφημί από ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλει το αφημί του Κρόνου Αργυράδων Κέρκυρας. Ναι. Να τον βάλουν στον όμιλο της Κέρκυρας. Πάλι θα τον φέρουν εδώ σε εμάς. Πάλι δεν θα σηκώσουμε κεφάλι. Τι θα γίνει, μία ο Ηρακλής, η Βέρα, ξανά ο Ηρακλής μετά. Ναι. Ο χρόνο μπορεί ξανά η Βέρα.
τι θα γίνει. Αυτό, αυτό με τα ΦΜΗ κάτι πρέπει να γίνει, έτσι, κάπως πρέπει να το να βρούμε μια σταθερά, όχι ότι να είναι. Α, χρεώνουμε το ένα ΦΜΗ, διαλέγουμε, τα παίρνουμε άλλο, το πετάμε το παλιό και κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Εγώ δεν λέω για τη χρέωση, λέω ότι πάλι θα είναι στον όμιλό μας με τον Αλμοπό και πάλι δεν θα σηκώσουμε κεφάλι. Ναι. Γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική, ο Ηρακλής είναι δυνατός, από εκεί και πέρα έχει πρόβλημα. Ναι. Και κάτι ακόμα να πω, κάτω τα χέρια από το Γρηγόρη το κόκκινο. Έτσι. Βλέπω έχει, μπορεί και φέτος να τον δούμε εκεί στο Μαρμίτα Σπορ, στο Λαϊκό Δικαστήριο. Βλέπω έχουν αλλάξει σχέση του με τον Χατζινάκο. Α, τα βρήκανε. Τα βρήκανε τώρα. Τα βρήκανε. Έχουν συναλλαγές φιλικές, καταλαβαίνεις. Τα βρήκαμε τον Χατζινάκο, Κωστή. Και όχι. Κωστή. Ναι. Εντάξει. Κωστή. Ναι. Να το, αν κάνεις μία δημοσίευση, γράψε από κάτω τις αγαπημένες ατάκες του Γρηγόρη. Σε μία ώρα θα έχεις 400 σχόλια. Το κάνουμε αυτό. Κόβουμε, κόβουμε και ράβουμε. Έτσι. Στο Μαρμίτα κόβουμε. Βρήκαμε επαγγελματική αυτή η μοντάζ, το ρίσκο κτλ. Σιγά σιγά να βρει. Αλλά θα τα πίνει ο Γρηγόρης και τα κόβεται. Θα σα δίνει ψωμάκι ο Γρηγόρης. Δεν τα λέμε. Έτσι. Φύγε Αλμοπέ. Φύγε να κλείσουμε. Φύγε να κλείσουμε. Να σε καλά. Για δώσε το από κάτω χαλί λίγο να. Κωνσταντίνε, φεύγουμε. Αυτό ήταν και σήμερα. Θα μας γλεντάει ο Ζαΐρης. Ναι. Έτσι και βγάλουν ένα κουρατή. Ναι. Δεν ξέρω αυτήν την εβδομάδα. Οι δικοί μας πήραν διακοπές, πήραν άδεια τον Ιούλιο. Δεν ξέρω τι παίζει. Τι να πω. Και εγώ δεν ξέρω τι να πω, Κωνσταντίνε μου. Τι το να μεσημέρι πάντως θα πεις πολλά με τον Γρηγόρη. Έτσι, δύο με τέσσερις. Με τον Γρηγόρη δεν μπορεί να πεις πολλά γιατί πάει αργά. Εντάξει, θα πείτε πάντως. Σαν το Ατμόπλιο που. Ατμόπλιο. Φόνο στον Ήλο να πούμε που. Τον Ηρακλή που άρχισε. Το Ατμόπλιο. Πού το βρήκε. Λοιπόν. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα με Χουλιγκάνο Θανάση Κυλονή λίγο μετά τις 6. Εσείς μένετε εδώ. Θα το φτιάξουν αυτό γιατί θα υδρώσει πολλοί κόσμος. Ειδικά ο Ζαΐρης με τον Γιάννη Πάγκο που ακολουθούν θα υδρώσουν μέχρι τις 12. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο και τα Ραφάλτου. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης αρχικά με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης 95.